Γεια χαρά, Μαγκές. Γεια σας. Τι γίνεται, κουμπάρα. Σε έφαγε το παιχνίδι. Περίμενε, εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, δεν έχει. Θα τα φτιάξω. Εντάξει, τώρα γίνονται αυτά. Η εκπομπή είναι... Έχει φύγει, υπάρχει. Δεν είναι σαν την άλλη εκπομπή, ρε παιδί μου, που λέει πάρτε τηλέφωνο όποιος θέλει να παρέμβει στη δίκη. Ναι, ναι, όλα εδώ που είναι, ο άλλος νιστάζει, λέει, έλα, ρε, όλα, τίγκα. Ναι. Να σου πω. Ξενυχθήσαμε πάλι με τις αποκαλύψεις. Ναι. Πω, εντάξει είμαστε. Απ' τι είμαστε. Λοιπόν. Και να σου πω και κάτι, δεν ήταν που έφυγε με άδεια, πες να μην ξαναγυρίσεις. Δεν χρειάζεται, τα βάζουμε μόνοι μας. Ναι, έπαιρε άδεια ο άλλος μόνοι μας. Το έβαλες εντάξει. Ή θα χαθεί ένα μελοκάματο. Έλα, ναι, μόνο κρίμα. Εμείς δεν κάνει. Εντάξει, θα το κάνει. Το κανάλι δεν κάνει απολύσεις. Καλησπέρα. Πας ρε, λεπτά πίσω εκεί. Τι. Για πες μου και το 4-1. Όχι 4-1. Τι. 1-4. Ναι. Σου θυμίζει τίποτα. Τίποτα, εντάξει, δεν παίζει ρόλο το σκορ. Πάρα απ' όλα. Όχι, ναι, το 1-4 σου θυμίζει τίποτα. Να, θυμίζει, λέει. Έτσι, πράγμα. Σ' άλλη εντάξει, καλή ομάδα, δεν παίζει ρόλο το σκορ. Φάνηκε όμως ότι. Καταρχήν αυτοί οι περσινοί παίκτες θα παίξουν τα κοινωνικά προβληματικά. Έτσι, δεν είμαστε για ρίσκο. Κάθε μεταγραφή θα γίνει την ώρα που πρέπει εκεί. Και έξι παίκτε θα πάρει τώρα, δεν μπορεί να του βάλει μέσα. Δεν θα κοιτάνε του άλλου. Θα λέει πώ σε λέμε, πώ είπαμε σε ένα πάρει την μπάλα. Ναι. Δεν τώρα αυτά. Εδώ παίρνει μια πρόκληση στο Champions League. Πω, πω, φέραμε. Πάντω οι μεταγραφέ θα γίνουν. Έτσι να το φτιάξουν, δεν φύγαμε. Ναι, μωράκι. Πήγαινε τώρα. Έξι μεταγραφέ, πέντε με έξι που θα γίνουν την ώρα που πρέπει. Αυτό είναι το σίγουρο. Αλλά βέβαια εμένα με χαροποιεί και ένα άλλο γεγονό που θα το μάθετε αύριο. Στις εφημερίδες ότι φτάσαμε 9.000 διαρκείας όταν οι άλλοι ακόμα δεν τολμούν να τα βγάλουν. Δεν ξέρω να τα πάω, δεν γουνιέται φίλο που λένε. 9.000 διαρκείας, μάγκες. Πάμε να φτάσουμε τα περσινά διαρκείας στα 21, πάμε και 22 τέλος πάντων. Και χωρίς μεταγραφές, χωρίς τίποτα. 9.000 διαρκείας. Μπράβο ρε μάγκες. Αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Που του. Γα. Ζώνη. Που του νικάει συνεχώς. Λοιπόν. Τώρα για το φιλικό που είπε ο Κιάκης. Εντάξει. Φιλικό δεν είναι πρώτο φιλικό. 1-4. Η ουσία είναι ότι. 1-4. Θυμάστε εσείς. Καλά τα θυμάστε. Ναι, για μας, ουσία. Α, τα εκεί είπες για τα διαρκείας. 9.000. Ναι, 9.000. Αύριο είναι τελευταία μέρα. Ναι. Αύριο πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεράσουμε και τις 2.000 ακόμη. Ναι. Λόγω της ημέρας. Και όλα αυτά μόνο με το σήμα, έτσι. Αυτό τα εκεί τι υποδηλώνει, ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού που για μένα είναι πάλι λίγα, έτσι. Αλλά ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα, έχει εμπιστοσύνη στη διοίκηση, ότι θα γίνουν έτσι όπως πρέπει, αλλά κυρίως έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα. Στην δηλαδή... Και εμπιστοσύνη και αγάπη, και 9.000 διαρκείας, όλα αυτά. Δεν είναι μόνο η εμπιστοσύνη, έχει την αγάπη του Ολυμπιακού και πας και παίρνει το διαρκείο σου. Και μετά είναι η εμπιστοσύνη. Ναι, να πας για το σήμα. Ναι, για το σήμα, με το σήμα. Για την ομάδα που αγαπάς από μικρό παιδί ή ακόμα πριν γεννηθείς για αυτή την ομάδα. Και μετά η εμπιστοσύνη στη δίκη σίγουρα στους παίκτες, στον προπονητή. Από εκεί πέρα τα και πάμε, συγγνώμη, και πάνω απ' όλα πάμε για το 7ο συνεχόμενο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Από εκεί πέρα, να μην ξεχάσω ότι είναι και η δεύτερη μέρα ανανεώσεων για τα εισιτήρια του μπάσκετ. Έτσι, έχουμε εκεί περιθώριο μέχρι τις 18 Ιουλίου. Ναι. Βέβαια, για να γυρίσει το ποδόσφαιρο, αύριο προβλέπεται τάκι χαμός. Μετά μεσολαβεί μια... Δηλαδή, όπως θέλει να κρατήσει την περσινή του θέση, ναι. Προβλέπεται χαμός. Μετά μεσολαβεί μια μέρα διάλειμμα, εκεί για το σύστημα να φτιάξουν. Και από, από Πέμπτη, θα πηγαίνουν και είναι οι κάτοχοι
Πέμπτη θα έχουμε άλλο χαμό, να σου πω γιατί, δηλαδή ειδικά τις πρώτες μέρες. Γιατί θέλουν να πάνε να πάρουν τις θέσεις τις καλές που έχουν αφήσει οι παλιοί οι κάτοχοι. Ναι. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, εμείς πιστεύουμε, θεωρούμε ότι θα περάσουμε τον περισσότερο αριθμό των διαρκείας, έτσι. Πάμε τώρα λίγο στο φιλικό. Από το φιλικό μπορεί να κρατήσουμε την εμφάνιση, τη θέληση, κάποια στοιχεία που δείχνουν περίπου πως, εντάξει, από ένα παιχνίδι δεν μπορείς να καταλάβεις. Τον έχουμε ξαναζήσει όμως το συγκεκριμένο προπονητή, σαν βοηθό του Μίτσελ, που τα έκανε όλα αυτός όπως αποδείχθηκε. Σε γενικές γραμμές, Τάκη, ξέρουμε πως μπορούμε να βγάλουμε... Τι ψάχνεις, αγόρι μου, τι έβαλες. Ένα τέλος μου. Ναι. Για πες. Ναι. Να βγάλουμε συμπέρασμα πως θα παίζει η ομάδα. Πολύ εθαρρυντικό. Στο πήρε το κομμάτι. Όχι, Τάκη, τι να πάρω εγώ. Πολύ εθαρρυντικό ήταν οι νέοι παίχτες, κάποιοι νέοι παίχτες από τις ακαδημίες, οι οποίοι μπήκαν και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Να μείνω εδώ για λίγο, γιατί σε συζητήσεις που είχαμε λέγανε ναι, εντάξει, μη χαθεί και αυτός. Έχουν αλλάξει, παιδιά, έχει αλλάξει η πολιτική στον Ολυμπιακό. Είναι και... Τυχαίνει να ξέρουν και πάντα όμως. Ναι. Τυχαίνει να ξέρουν και πάντα. Η πολιτική που λες έχει αλλάξει να μην να παίζουν από τις ακαδημίες, αυτό δεν είναι. Ναι. Ναι. Αλλά τυχαίνει να προωθούνται από τις ακαδημίες. Να προωθούνται, ναι. Λέτε, αλλά τυχαίνει στον Ολυμπιακό παίζουν και αυτοί. Δηλαδή, αξιόν δεν μπάλα, στον Ολυμπιακό παίζουν. Τι έπαθες, το μικρόφωνο. Όχι, ναι. Από εκεί πέρα, ξεχωρίσαμε. Σίγουρα ξεχωρίσαν κάποιοι παίχτες. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρέτζος είναι 17 χρονών. Ο Μανθάτης, τον Τζιμίκα τον ξέρουμε. Ο Μανθάτης επίσης έβγαλε μάτια. Τον είχαμε ξαναδεί σε ένα παιχνίδι με τα Χανιά. Ήταν πολύ καλός, συνέχισε να είναι καλός. Βλέπουμε ότι υπάρχουν παίχτες αξίας από τις ακαδημίες. Από εκεί πέρα είναι στο χέρι τους. Να μην πάρουν ο Αδρούτσης επίσης, να μην ξεχάσω. Δεν θέλω να δικήσω κανένα παιδί. Από εκεί πέρα είναι στο χέρι τους να όποια ευκαιρία τους δίνεται να την αρπάζουν από τα μαλλιά, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε μετά και στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα χρειάζεται και τύχη, αλλά να ξέρουν όλοι οι ίδιοι και ο κόσμος ότι είναι πολιτική της διοίκησης να προώθησει νέους παίχτες. Και γι' αυτό έχουμε και τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα με τόσα παιδιά. Δεν είναι αυτά, δεν γίνεται τσάμπα, είναι έξοδα, είναι... Έχει γίνει επένδυση στις ακαδημίες και οι καρποί βλέπουμε ότι αποδίδει καρπούς η επένδυση αυτή και η όλη προσπάθεια. Απομένει, όπως είπαμε, Τάκη, ξέρεις, στον Ολυμπιακό δεν χάρης, δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Δεν υπάρχει, ναι. Μισή, δηλαδή μισή ευκαιρία θες. Πρέπει να την πάρεις, να την κάνεις μία. Μισή. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να είναι στην τσίτα, αν παίρνουν τα μυαλά τους αέρα, θα ακούσουν πολλά. Ο Τζιμίκας κυρίως... πάει καλά από πέρυσι. Ναι, θα ακούσουν πολλά από εδώ και πέρα, δηλαδή και σήμερα και ειδικά ο Μαρθάτης και ο Ρέτζος, για τους άλλους τους ψιλοξέραμε. Για την εμφάνισή τους, και αδρίς το είπαμε, για την εμφάνισή τους, εντάξει, ξέρουν αυτοί τι πρέπει να κάνουν, να είναι προσγειωμένοι. Από εκεί και πέρα, καλό είναι και εμείς οι Ολυμπιακοί, οι φίλοι του Ολυμπιακού, να είμαστε και εμείς προσγειωμένοι σε σχέση με αυτούς τους παίχτες, για να μπορέσουμε να τους απολαύσουμε στο χορτάρι με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στο κοντινό ή λίγο μακρινότερο μέλλον, τι να πω, μακάρι να είναι και στο κοντινό. Όλοι μας δεν μπορούμε να παίξουμε. Έτσι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται και 6 μεταγραφές που το είπαμε πριν από λίγο, ναι. Να πάρουμε αύριο, δεν γίνεται να παίξουν στο πρώτο προκριματικό. Από εκεί πέρα ο Φιγκέιρα καλός ήταν, μου άρεσε εμένα. Ναι, είναι ταχύς, είναι καλός παίκτης. Γρήγορος είναι, μπάλα... φαίνεται ότι έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του. Μια χαρά είναι. Πίστευω όλοι. Και πάμε ότι, Τάκη, που και συνεχίζουμε και λέμε ότι... Σήμερα ποιοι παίκτες πήγαμε. Τι ποιοι παίκτες. Πού πήγανε σήμερα. Πού να πάνε. Αυστρία.
Α, πήγανε, πέστησε εσύ. Ο Μανιάτης. Δεν είχαν πάει όλοι. Όχι, ναι, ναι, ναι. Μόνο. Τι πήγανε. Ο Μανιάτης πήγε, ο Ιντέγια. Εσωματώθηκε, ναι. Εσωματωθήκανε με την αποστολή, ναι. Πήγανε σε ρυθμό προπονήσεων. Ο Σέρβος, ο Μίλη, ο Ντακώστα και ο Ιντέγια. Και ο Ιντέγια. Και ο Ντουρμάς λίγο. Ο Ντουρμάς έπαιζε αύριο, ε. Αύριο. Ωραία, μπουν και αυτή σιγά σιγά. Ναι, εγώ έμαθα, πρέπει να το πω στον κόσμο, έμαθα ότι το κλίμα φέτος στην προετοιμασία. Δεν το λέω, θέλω να με πιστέψετε, δεν το λέω επειδή είναι άλλος προπονητής. Έχει παίξει βέβαια το ρόλο του. Ότι είναι φανταστικό μεταξύ των παιχτών εννοώ. Η προπόνηση που γίνεται δεν τη βαριέσαι, είναι, κάνουν προπόνηση με διάθεση. Θέλουν να δείξουν όλοι αυτοί οι παίχτες στον καινούριο προπονητή ποιος είναι ο κάθε ένας από αυτούς και την μπάλα ξέρει. Αλλά το κλίμα, επαναλαμβάνω, είναι φοβερό σε σχέση με πέρυσι. Αυτό. Έμεινε ένα-δύο, όπως τα έλεγες. Ένα-δύο έμεινε. Τι ένα-δύο. Τ' άλλο, μωρέ. Ναι, μωρέ. Ποια Αγγλία, μωρέ. Ποια Αγγλία. Δεν πιο κύριο, εδώ παίζαμε διαπληρωτικό σήμερα, με κάτι Ιαπωνέζιους παίζαμε. Ποια Αγγλία, μωρέ. Τους βγάλανε από την Ευρώπη από εκεί, τους βγάλανε και από... Όχι, μόνοι τους βγήκανε. Μόνοι τους, ναι, αυτοί. Στο άλλο ψηφίσανε Ισλανδοί. Ναι. Φιγκόπασο. Του έστειλε σπίτι. Δεν τον έβαλε, κάτσε. Δεν έχει σημασία και από τον πάγκο έχει μια επιρροή. Επηρεάζει την καταστάσει. Με το κουστούμι. Αν μπει και αυτό μέσα, όχι ναι, το πάγκο. Αν μπει και αυτό μέσα, καήκαμε. Ας. Λοιπόν, πήγανε και αυτοί οι παίχτες. Θα πάει και ο Ντουρμάς, έτσι. Απ' την άλλη τώρα. Και στις 15 του μήνα γίνεται εκκλήρωση. Να. Καλό στα 6-0, όποια και να είναι αυτή. Να σου πω κάτι άλλο. Καλά, για Τάκη, έχουν ξεκινήσει. Ό,τι σου λέω. Έχουν ξεκινήσει και άλλες ομάδες. Σήμερα ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός. Χθες μου φαίνεται η ΑΕΚ, έτσι δεν είναι. Πού ξεκίνησε. Τη χρονιά, ρε, προετοιμασία και τέτοια. Συγκεντρωθήκανε και αυτά. Άντε, ρε, ναι, η πρεμούρα. Δεν ξέρω, δεν έχουν οι δημοσιογράφοι τη ΑΚ, του Παναγκού και γενικά οι αντικειμενικοί. Ναι, ναι. Από μεταγραφέ πάνε καλά. Δεν έχουν, ναι, μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Δεν έχουν καμιά πρεμούρα. Ναι. Για τον Ολυμπιακό έχουν πρεμούρα από ό,τι θα κάνει μεταγραφέ. Δεν είσαι κοροϊδά τη τράπουλα. Ναι, εκεί. Εντάξει, ο Ολυμπιακό. Μα εκεί πάνε και παίρνουν παίκτε η ΑΚ, πάνε παίκτε και όλοι του φεύγουν. Θα πάμε και εκεί. Ο Ολυμπιακό. Ο ίδιο είναι που σα είχε κερδίσει με 30 πόντου διαφορά τον καθένα. 30 πόντου. Πρωτάθλημα, ναι, 25. 40. 40. Ο ίδια ομάδα είναι. Έλα ρε φίλε. Ναι, και είναι αυτοί που λένε οι δημοσιογράφοι, οι αντικειμενικοί βέβαια πάντα, ότι πού πάμε. Για πήγετε δείτε τα αρδελά σας μπουρ εκεί πέρα. Ή πήγε καλά πέρυσι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και είσαστε καλοποιημένοι και ο ΠΑΟΚ έτσι, ΠΑΟΚ κάτι κάνει. Είσαστε καλοποιημένοι πάντως έτσι από μεταγραφές. Και προφανώς και αυτοί που κάνουν τα ρεπορτάζ σας και που σας απαντάρουν. Ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός, εμείς δεν είμαστε, θα ενισχυθούμε κι άλλο. Παρεπιπτόντως, πάει φάπα σύννεφο. Ποια φάπα θα πεις. Ποια φάπα. Η συνηθισμένη. Ε? Συνηθισμένη. Η συνηθισμένη, αλλά τώρα είναι πιο δυνατές. Ναι, για πες. Τώρα, ακούστε να δείτε. Και ο Λάιπης τι έγινε, ε? Που τον θέλατε και δίνατε και παίκτες. Καταρχήν να ξέρετε ότι κάθε μεταγραφή, δηλαδή λέξη μεταγραφή ίσον παύλα λεφτά. Μια άγνωστη λέξη για σας. Να διαθέτουμε λεφτά. Εκείνο το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, πάει ο Λαφίτης. Τι σας κάνει ρε Μαρινάκη, σας έκανε. Ρε τον Τίγρη που έλεγε ότι ο περπάτης ο άλλος 19 χρονών και 22 χρονών και τέτοια. Εσείς ακόμα στα 4, μπουσουλάς. Και έτσι όπως εσύ. Μένουν στα 4 συνεχώς. Ναι, εδώ και στα 6 πάνω. Ακούτε. Βέλιο θέλανε, πάει στην Νότια ο Βέλιος. Έλα ρε. Ναι, ρε φίλε, φοβερό. Φοβερό. Ναι, ρε φίλε, στην Νότια. Έλα ρε, φίλε. Που θέλανε να του κάνει τη διαφορά στην Νότια. Λάιφι θέλατε. Θα δούμε που θα πάει ο Λάιφι. Εσείς πάντως, Λάιφι δεν είδατε. Παρεμπιπτόντως έχω μάθει πολύ καλό παίκτη αυτό. Και σε στείλει στο Ορτίδη και πιο τεχνίτη, δυνατό παιδί. Μάτε. Μοντανιέ θέλατε από αυτό που σα παράτησε, Νότι είχαν και ο άλλο. Και ο Μοντανιέ. Τι λέει. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
με τον πρόεδρο, δηλαδή αν την έχει πάρει ακόμα την Νότιχαμ. Δεν ξέρω ακόμα. Αλλά τώρα κι όλοι αυτοί συνεννοημένοι είναι. Έτσι σας έχει κάνει. Τι έγινε ρε κάκια με τα λεφτά του Σκορπάου. Τα έχει μοιράσει στις εκλογές της ΕΠΟ. Τι, εσείς γιατί έχετε γίνει ΑΕΚΑΚΙ, για να... ΑΕΚ, θα σου πούμε ΑΕΚ, εντάξει. Κοίτα, ναι, αυτό για... το ΑΕΚΑΚΙ που λες... Το έχει πει ο Νεστορίδης. Το έχει πει ο Νεστορίδης. Ναι, εντάξει, εμείς ας πούμε... Δηλαδή το πήραμε και από εκεί και το λέμε. Ας κράξουν πρώτα οι οπαδοί της ΑΕΚ τον Νεστορίδη, που τους είπε ΑΕΚΑΚΙ. Όπως και ο Νικολαίδης είπε, εμείς οι ΑΕΚ είμαστε μια μικρή λιμνούλα. Α, έλα. Έτσι τους είπε. Λιμνούλα. Δεν λέω ότι τους πήγαινε και τους έδινε στην αστυνομία μόνο. Ναι. Τους λέω ότι τους είπε μια μικρή λιμνούλα είμαστε. Και δηλαδή ο Ολυμπιακός τι είναι, ωκεανός. Όλη η θάλασσα του κόσμου. Έλα, λέει. Όλη. Τι ωκεανός. Ναι. Όπου βρίζει νερό, θάλασσα Ολυμπιακός. Τι θυμήθηκα τώρα. Λιμάνι εδώ. Ένα βότσαλο στη λίμνη. Ένα καλαμπλονίτη. Γιατί όχι με το λογοθετήρι. Με το μουστάκα. Σταμάτα μόνο με το μουστάκα. Με το λογοθετήδι και την Ήλια Λιβικού. Πού τους... Μουστάκας και τέτοια ήταν. Μάρθα Βούρτσι. Ε? Ναι, έχουν παίξει πολλές ταινίες. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Πάμε παρακάτω. Ούτε μία. Εδώ αυτό δεν το θυμάμαι. Και... Α, τα άλλα τα θυμόμουν. Και αυτή που σου λέω είναι του 50 ταινία, Ετάκη. Του 50. Αμέ. Και την Πενιτή. Και μπρος. Και... Ήτανε κοντά τότε μετά εσές. Α, 10 χρόνια, 6 χρόνια μετά 5 το... πάνω, 5 κάτω. Ναι. Λοιπόν, τι έγινε, πάει πάπα σύννεφο, ε. Όλο μαγκές και τέτοια, όλο ψευτομαγκές, τα πάθετε, τα βλέπετε. Ό,τι κάνετε, θα τα πληρώνετε εκεί που σας πονάει. Πάτε να τα βάλετε, να του πάρετε τον κόσμο του Ολυμπιακού, να τον μαγειρέψετε, να τον δηλητηριάσετε, να τον μπερδέψετε. Θα τελειώσουμε σε 11.000 ανανεώσεις. Χωρίς, όχι μόνο με το Φιγκέριας. Εντάξει, πήραμε, όχι πήραμε, ε. Και πρώτα. Δεν είναι καλό σπίτι. Δεν είναι 10.000 πηγαίνει. Σκέψη με τον άλλο. Λοιπόν. Ρε τι γέλιο έχετε, ρε κακέ. Και λυπεί όλη τη συμμαχία. Ποια συμμαχία, πάει η συμμαχία. Αυτά τα λέγαμε εμεί από εδώ πέρα. Δεν υπάρχει τώρα συμμαχία. Να πούμε, μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε στη θύρα 13. Τι. Για τα 50 χρόνια. Ρε. Ποια 50, ρε. 10 χρόνια είναι. Ποια 50. Άλλα ξέρω. Ρε τι γίνεται. Δηλαδή είναι σαν να έχει κάποιος γενέθλια, να είναι 50 χρονών και να αρχίζει να τα γιορτάζει από τα 45. Εσείς. Εντάξει, βγάλατε κάτι φωτογραφία στα 50 χρόνια. Ψάχναμε κι εμείς ένα γονείος που λέει εδώ και ο φίλος μου ο Τζόρτζιο, να βρούμε τις φωτογραφίες από τους εορτασμούς των 30 χρόνων. Ναι. Λέμε ρε παιδί μου, δεν υπήρχε τότε η φωτογραφία. Μαύρο άσπρη είχε τότε. Τι κανονικά. Ήταν αυτή που έμπαινε μέσα είχε, ένα. Ναι, με το. Και έβγαζε όμως. Και έσκαγε το. Ναι, και έσκαγε. Κάπα. Ναι, το... Κάτι έσκαγε. Δεν το αλφακάπα. Ναι, το αλφακάπα. Με την κουκούλα, ρε. Ξύλινε και το τρίποδο. Έβγαζε. Το έχει δει αυτό το έργο με τον Πέκο. Που του έβγαζε τη φωτογραφία. Φέλα φοβερό. Δεν το έχω δει. Που πήγε να πάρει ο άλλος ο άνθρωπος της φωτογραφίας που τον είχε βγάλει ο Βέγκος και του έδωσε μια σαν οικογένεια. Εντάξει, τι έγινε. Φοβερό! Άρε, Θανάση, γίγαντα. Ναι, γίγαντας. Γίγαντας. Λοιπόν, κάτσε φίλε, να μην ξεφύγουμε. Δεν είχε βγει, είχαν βγει φωτογραφία. Από πότε είχαν... έχει βγει η φωτογραφία. Πολύ παλιά. Από ποπό κινηματογράφο και πριν. Πιο πριν λέει. Άρα από το 1880. Δηλαδή, αν θέλετε, με φωτογραφίες καλύπτεστε και από το 1925 που είναι το έτος της ίδρυσής σας. Και από το 7, 1908 και τα διαπτά που λέτε άλλο. Από τότε, το ΣΑΠΟΑ. Μπορείτε να παρουσιάσετε φωτογραφίες, τέλος πάντων. Κάνατε μια φωτογραφία, πήγατε εκεί πέρα, σου λέει, άστο, και αυτό είναι μεμπτό τώρα, μες στην Ακρόπολη, αλλά δεν υπάρχει κράτος. Όχι, υπάρχει μάλλον για να προστατεύει μόνο εσάς και τις παρανομίες σας και τις ανομίες σας φιλάθλων και προέδρων. Ναι, πήγαν, έτσι, πήγανε στην Ακρόπολη. Πήγανε μαζί τους και τους μουσουλμάνους μαζί. Ναι, πήρατε όλοι εκεί το... Τους μουσουλμάνους ναι. Πήγανε εκεί. Εσείς τα λέτε, οι ίδιοι μόνοι σας. Έτσι διαβάζω. Ναι. Το 30, πριν το 30 χρόνων που κόβατε 126 εισιτήρια, στα 30 χρόνια ρε παιδί μου. Και τι φωνάζανε στα κόλλα του Ολυμπιακού, πανηγυρίζανε. Πανηγυρίζανε αφού ήμασταν όλοι εμείς μέσα. Λοιπόν. Όχι και...
όταν παίζαμε εκτός εκεί. Τότε κόβανε. Για να την πούνε στον Παρθενογιάννη και έβαζε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, φωνάζανε. Α, τελικά, ναι. Για να πικάρουν τον Παρθενογιάννη. Τα ξεχάσατε αυτά. Λοιπόν, κάτσε να το τελειώσουμε λίγο. Ναι, ναι. Έκοβαν 126 εισιτήρια. Των 20 ετών τη δεκαετία 80, τότε ναι, ήταν. 80, ναι. Τότε του είχε κλείσει ο Βαρδινογιάννης και τη σφραγίδα την είχε ο Γκούναρης, τη Παλεφή. Έτσι δεν είναι, λέω κάτι ψέματα. Όχι, όπου είναι, εδώ είναι τα τηλέφωνα. Γείτε και πείτε με τις επαιτίους και τα πιασάρικα αυτά που ξέρετε να κάνετε. Καταρχήν, όταν ιδρυθήκατε εσείς αυτά τα 50 χρόνια, τότε που λέτε, όταν κάνετε εσείς καταστατικά, εμείς πηγαίναμε 15 και 20 χιλιάδες στα Τρίκαλα. Για να ξέρετε τι γίνεται. Αυτά που παραποιείται την ιστορία. Ναι, συνέχισε αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Γιατί δεν πήγαμε μόνο σε αυτό, δεν πήγαμε παντού. Όχι, εκεί πριν 50 ναι, χρόνια. Επειδή ήταν πριν 50 εκεί. Χρόνια, σου λέω εγώ τι εκδρομές κάναμε. Ο κόσμος του Ολυμπιακού και μόνο ήταν στα ποτάμια. Επίσης, ψάχνουμε για τα στεγασμένα γραφεία της κεντρικής 13 στην Αθήνα τα πρώτα 45 χρόνια. Όχι τα τελευταία 5 που έγινε. Η πάσα εκεί πέρα που σας δώσανε εκεί πέρα για να κάνει τον Παναθηναϊκό πιο μαντάρα από ό,τι ήτανε. Πείτε μας. 4-5 ερωτήματα έχουμε παραθέσει. Εδώ είναι τα τηλέφωνα. Μπορείτε να μας πείτε πού ήταν τα γραφεία στα τελευταία 45 χρόνια. Πριν γίνει. Και άμα θέλετε να μας στείλετε καμιά φωτογραφία από τους εορτασμούς των 20 χρόνων από την ίδρυση. Τότε το 30, 30, το 30 χρόνων. Το 40, ναι, ναι. Τώρα, ναι, τα γραφεία του τώρα ήταν δωρεά τα γραφεία. Μιλάμε και για τότε, βλέπεις εσύ πριν. Ρε παιδί μου, πριν τη δωρεά, πού ήταν πριν τα γραφεία. Δωρεά, ρε παιδί μου. Πού ήταν τα γραφεία. Κάνε. Πού ήταν τα γραφεία σε αυτό. Πού ήταν. Απλές ερωτήσεις. Κάτι άλλο. Βλέπουμε τον κύριο, Να πάμε και σε καμιά γραμμή. Να πάμε και σε μια γραμμή. Βλέπουμε τον κύριο Ντάκη. Όχι, θέλω να σου μιλήσω για τους δημοσιογράφους. Είναι κάποιοι δημοσιογράφοι που εγώ τους θυμάμαι, έχω αυτό το ελάττωμα, ρε παιδί μου. Θυμάμαι τις κρίσεις του για τον Ολυμπιακό, δηλαδή κερδίσαμε την Άντερλεκτ 3-0 και λέγανε κλεφτοπόλεμος. Αλλά του Σάντος, να σου πω, στο Σάντος λέει πω, λέει γάτος. Τι γάτος, ρε. Εντάξει, εγώ τους δικαιολογώ γιατί πέρανε με ροκάματο τότε αυτοί. Από αυτό να... Ρε άλλο ρε φίλε τώρα, δεν γίνεται στο ίδιο ποδόσφαιρο να κάνεις διαφορετικές κρίσεις. Ναι. Ή είναι καλός ο κλεφτοπόλεμος. Ή παίρνει ροκάματο. Ή όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός 2-0. Δεν είναι τόσο πενιχρό σκορ το 2-0. Γιατί αυτοί που εκθιάζεται και το 1-0 και το μισό 0 και μας το έχετε κάνει βασιλιάδες και ήρωες και αυθεντίες. Έτσι. Και βλέπουμε και την μπάλα παίζουμε στον κύριο. Τι ήθελες να πεις, Τάκη. Λοιπόν, αν έχουμε γραμμή να πάμε τώρα, μας κάνει νόημα ο φίλος, να στείλω κάποια χαιρετισμένα πριν. Να μαντέψω. Το Νάκη. Να μαντέψω το άλλο άτομο. Ναι. Στο Λοσάντα. Στο Λοσάντα. Έλα ρε φίλε, πώς θα πάνε. Φοβερό. Μπράβο ρε. Λοιπόν. Λεσάντα μου, παιχταρά μου. Στο Γιαννάκη το μικρό, τον Κώστα, από τη Σάμο. Ναι. Ο Κώστας είναι από τη Σάμο και πήγε και ο Γιάννης και σου είπε στείλε χαιρετίσματα στον Κώστα από τη Σάμο, που ναι. Είναι μαζί τώρα. Πού το... Έλα, έλα. Στο Παύλο, εκεί στο... Σάμο και αυτό. Όχι, Πετρουράλη είναι εκεί, στο... στα Brothers, στην Ειρήνη. Στο Παυλάρα. Στην Καλκιδόνα, στα Brothers. Ναι. Α, μπράβο. Και στο Γιάννη τότε. Φιλαράκι μου. Και στο Γιάννη, εδώ όλοι που είναι εκεί. Όχι, τον Κουδουνάκο για τον Άκη. Και στο Γιάννη, ναι, μπράβο. Ωραία. Τελικά σε όλους θέλω. Ναι. Εκεί ήσαν. Εντάξει. Πέσεις τώρα τα Νέα Υόρκη, η Αυστραλία. Όχι, τίποτα. Εγώ έλα, τη Ρεβέργη δεν γίνεται. Άμστερνταμ. Καλησπέρα. Μισό. Ναι, να μιλήσεις. Βέβαια. Μπράβο. Τέτοια ομιλία, δηλαδή. Πού μιλά, δεν μιλά και σε μας να μιλήσει. Ρε παιδί μου, σαρδέλες έχεις φάει και μιλάς στο σύνορα. Μάλια σε η γλώσσα σου. Άσε ρε φίλε. Μάλια σε η γλώσσα σου, ρε παλικάρι. Φοβερό. Έλα ρε φίλε. Άκου, στους επόμενους που είναι να μιλήσουν κανονικά, ναι. Το λέμε, θα κλείνετε την τηλεόραση και θα μας ακούτε μόνο από το ακουστικό τηλεφώνου. Για να μην ακούτε τη φωνή σας πίσω και μπερδευόσαστε. Καλησπέρα. Ναι,
Ναι, ρε φίλε, πήγε και ο Ιντέγε πήγε και ο Μανιάτης πήγε και ο Ντακώστα όλοι πήγαν. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Πήρα μόνο να πω ότι όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι κόκκινη. Μάλιστα. Όλη η Βόρεια Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Μια χαρά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, ρε παιδιά, λέει εμείς από επαρχία κάποιος τρόπος να γραφτούμε. Μπορείς, ρε φίλε, να γραφτείς τον ερασιτέχνη και σε κάποιο παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί να μην τη στέλνει την κάρτα ο ερασιτέχνης, έτσι. Σε κάποιο παιχνίδι που θα έρθεις εσύ ή ένας φίλος. Δεν γίνεται τώρα να μην έχεις ένα γνωστό στο γραφτή, να τώρα κανείς μας. Έτσι, ή στον Πειραιά. Που θα έρθει στο Καραϊσκάκι, θα πάει στο τμήμα μελών, το οποίο θα είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτό και τις μέρες του αγώνα και τις Κυριακές και θα πει ότι θέλω την κάρτα μέλους στο τάδε του τάδε ονόματος και θα πάρει την κάρτα του. Πολύ απλό είναι. Δεν είναι φίλε τίποτα. Εντάξει, μπορεί να θα πληρώσει την κάρτα, μπες μέσα ηλεκτρονικά, κάνε αυτό που θέλεις εσύ να βοηθήσει την ομάδα και από εκεί πέρα η κάρτα σου μπορεί να μην θέλει, το ξαναλέμε. Και εμείς μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, άμα είναι. Εύκολο είναι, άμα θέλει, εύκολο είναι. Αν δεν έχεις κάποιο φίλο, λέει, τι να σου πω. Πάμε παρακάτω, εύκολο είναι. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ. Τι γίνεται, ρε Πάσα, ρε. Τι γίνεται. Ρε, θα κουρευτείς εσύ. Καλά. Τι να γίνει, ρε. Κάτσε, κάτσε. Τα παίρνω, επειδή είπαμε για μένα να κουρευτώ. Πότε ευχαίρει η θεία σου ή η αδελφή της θεία σου. Η αδελφή της θεία σου κάνει μανικιούρ, δεν είναι στα νίκια. Δεν είναι στα νίκια. Όποτε ευχαίρει, να με πάρει την. Μόνο η θεία σου. Εκτός και είναι στο 501, στον τρίτο όροφο στο Olympic. 501 και τρίτο όροφο. Κατάλαβε. Να ξεκινήσει από την πόλη. Όταν φύγει από τον τρίτο όροφο, στο 501 που είναι, να έρθει να μου. Μετάκι, πιάνει και το καταφύγιο. Κάνει τα 3-2. Καλησπέρα. Μετά και το καταφύγιο, το ξενοδοχείο. Το για να είναι τρίτο όροφο. Αν πάει πολύ σε νόμα Κροάκι, δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι κάποια ξενοδοχεία που δεν είναι τετράγωνα, είναι από εδώ. Και ένα 500 μέτρα. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις. Τι να βάλει. Ο τρίτος όροφος είπε πόσα. Μπράβο. Έτσι. Φοβερό. Εμπρός. Λέτε, άμα έτσι όπως τα λες, δεν θα βρίσκει ποτέ κανείς στο δωμάτιό του. Όλοι θα γυρνάγανε μια βαλίτσα στο χέρι. Κάπου θα στο πάει εγώ νομίζω στο Μολτέ. Που στον πρώτο όροφο είχε το 1180. Άλλο. Πώς γίνεται αυτό. Πρώτο όροφο 1180. Στην αμπερτάδα τους, δε. Α, εμπρός. Έλα, φίλε μου. Πάμε σαν το ερκοντήσιο, το ερκοντήσιο. Κρύωσε. Συνάχη, πρόσεχε εκεί με το μηχανάκι. Εμπρός. Καλησπέρα. Θα μας πείτε εδώ, αφήστε αυτά, ρε, που κουρεύομαι και τέτοια. Θα μας πείτε εδώ για τη θύρα 13. 126 εισιτήρια στα κούρτα του Ολυμπιακού πανηγυρίζατε. Τα κλειδιά τα έχει πάρει ο Γούναρης και δεν ξέρετε πόσα χρόνια λειτουργείτε. Να μας πείτε. Δεν θα μας πείτε. Εμπρός. Μια αλληλογραφία ρε παιδί μου, να σας έρθει στο σύνδεσμο τα τελευταία 45 χρόνια, από τα 50 που έχετε. Μια κάρτα, μια ευχετήρια κάρτα, να δείξετε ένα ντοκουμέντο. Να πεις, να εδώ ήταν ρε, τα γραφεία. Εμείς που έχουμε ιστορία. Εμπρός. Αλλά έχετε μου λένε τους πιτσιρικάδες στο παραμύθι, να είχαμε να λέγαμε. Έτσι και μόλις βρεθείτε με τους αυτούς που πρέπει κανονικά, πάει και ιστορία. Κάποιοι τώρα μιλούν ονόματα, δεν ανακατεύομαι εγώ. Ναι. Δεν το είπα έτσι, το είπα αλλιώς. Εμπρός. Άσε με μου, με τους ψεύτες. Έλα φίλε μου. Ναι, πάμε δυνατά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο ίδιος. Γεια σου Άκη, γεια σου Τάκη. Γεια σου φίλε. Εσύ ποιος είσαι? Κώστας, λέγομαι από Βετράλο, να έχω ξαναπάρει. Και μάλιστα ο Τάκης έχει μιλήσει με τη μάνα μου. Ναι, τι σου είπαμε? Όχι, έχει μιλήσει με τη μητέρα. Α, δεν άκουσα, δεν άκουσα. Ναι, Κώστα, λοιπόν, κατάρε, ένα να ξέρεις. Ναι. Όλοι είναι πελάτες και θα δουλεύουν τον Ολυμπιακό. Μη φοβάσαι κανέναν.
Ποιοι να φοβηθούμε εμείς, Ολυμπιακός είμαστε, να φοβηθούμε εμείς. Οι άλλοι φοβούνται και κάνουν ότι δεν φοβούνται. Λοιπόν, πάρε και τη μητέρα μου να σας μιλήσει. Χάρηκα που σας άκουσα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια από μένα. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κώστα. Ακή! Ακή! Γεια σας. Ακή! Σας ακούμε. Είμαι μανιάτισα. Έλα ρε κορώνα μου. Έλα ρε κορώνη. Μεγάλη Ολυμπιακά, είμαι 68 χρονών. Να τα χιλιάσεις. Την ημέρα που γεννήθηκα. Να είσαι καλά, να τα χιλιάσεις. Με τη μάνη το έχουμε... Το αντίθετό μου είναι καλημέρι και είμαι μανιάτισα. Με τη μάνη έχουμε ιδιαίτερη σχέση και αγάπη. Να είσαι καλά και στα μανιάτικα έχει μαφτίσει ο μπαμπάς μου και ο αδερφός μου δύο παιδάκια. Πού, πάνω στην οδηγήτρια. Στο Φόκο, πάνω στην οδηγήτρια. Ναι, ναι! Εντάξει! Θα στήσουμε! Να σε καλά, να σε καλά! Να σε καλά, ναι, 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 ναι! Να χαίρεσαι και το γιώκα σου, το λεβέντη σου και τον Ολυμπιακό μας! Τον Ολυμπιακό μας, την Ολυμπιακάρα μας! Να σε καλά! Να σε καλά κι εμείς! Χάρηκα που σας ακούσαμε! Έλα, έλα, κορώνια, όλη μάνη κόκκινη! Εκεί στο Κήθιο, τώρα, εκεί Αρεόπολη. Και τι, μέσα μάνι, τι ωραία. Έχουμε πολλά. Μέσα μάνι, όλοι, παντού. Να, και πού. Να ευχηθούμε και παντρεύεται ένας φίλος μας εκεί. Δύο του μηνός. Αρεόπολη. Αρεόπολη. Δύο του μηνός. Δύο Ιουλίου. Ο Κώστας ο Αλέπης. Ο Αλέπης, βέβαια. Τα πιο καλά σουβλάκια όλη τη Πελοποννήσου. Όλη Πελοποννήσου. Δηλαδή τα άλλα μαγαζιά δεν σ' άρεσαν, τα σουβλάκια έμεινε. Από εκεί αρχίζω για να πάω. Από το φαγητό άρχισε. Φοβερό. Έλα. Να ζήσει το παλικάρι, θα τα ξαναπούμε βέβαια. Άσε μπορεί να μα δικαιωμάσει εκεί πέρα πουθενά. Από το πουθενά, ε. Ναι. Καλησπέρα. 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 Γεια σου φίλε. Τι έγινε, παιδιά. Καλά, φιλαράκο. Εντάξει, όλα. Πες, τι θέλω να πες. Τίποτα, Ολυμπιακά από Πάτρα, καταγωγή είναι Μάντρα ή Πάτρα. Πάτρα. Έχουμε και στην Εσμάρα. Είμαι εδώ με τα αδέρφια μου. Είμαστε εδώ Ολυμπιακάρα. Και γερά και γάμα τα πουλιά. Μη βρίζεις ρε φίλε. Δεν θα μη βρίζει, είναι κρίμα. Ρε γάμα το πιάσεις και γράμμα. Τώρα και εσύ να σε κλείνουν, γιατί σε κλείνουν από μέσα. Έχουμε και φοβερό σύνδεσμο στην Πάτρα και θέλω να ευχηθώ και στο φίλο μου. Το Βελτίμι, φοβερό νοκάτ, φίλε, αδερφέ. Απεκάλ. Πυγμαχάρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Θα μπορούσες, φίλε, το Ολυμπιακός, ναι. Συνδεσμίτης και όπως έχει παράδοση η Πάτρα στους πυγμάχους. Λοιπόν, θα μπορούσες τώρα, φίλε μου, για να μην κλείσει η γραμμή, να μην πεις αυτή τη λέξη που είπες. Μπορούσες να πεις Τάνια μου. Καλησπέρα. Ναι, μιλάτε τουλάχιστον ανάποδα, δεν καταλαβαίνω και εδώ στο στούντιο. Εμπρός. Ναι, γεια σας. Γεια σου φίλε. Αντώνης από τη Μεγάλη Πέσκου, κυκρινό μου, καλά. Ναι. Ποιος είσαι, το όνομά σου είπες. Αντώνης. Τουλάχιστον είπες μια αλήθεια, Αντώνης. Ναι. Μπορεί και να είναι, τα άλλα είναι πείμα. Για πάμε. Ο προπονητής σας που πήγε μετά την προπόνηση. Που πήγε μετά την προπόνηση. Στο σπίτι σου, εκεί πέρα πρέπει να έχει πάει. Έφυγε, αυτό έχεις εσύ σαν να έχεις. Έλα, ας πω, κάτσε. Πάει οι προπονητές στο σπίτι. Έλα, το, έλα, το. Οι δικές σου που πάνε οι προπονητές. Πρόεδρο, δεν έρχονται. Άντε, γεια! Όχι, άστονα. Έχουμε πρόεδρο που σε. Άστονα, ρε. Γαζόν. Άστονα. Συνεχώ. Δεύτερη ερώτηση. Άστονα, μου. Έλα, πάμε να πάρει τη γραμμή. Έλα, μωρετάκι μου, τώρα αυτή περιμένω. Και εγώ του άλλου περιμένω που του λε. Εντάξει, έφυγε. Μήτρο λε τώρα. Εκεί. Τι να το, έχω να του πω για Λαΐφη, έχουμε να του πούμε για Λαΐφη. Ποιο Λαΐφη, για προπονητή. Να σου πω εγώ για προπονητή, έχω να του πω για Μοντανιέ. Ρε για Μοντανιέ, για προπονητή. Ρε άστονα, αυτός δεν ξέρει, του το είπαμε στην αρχή. Αυτό έχεις σαν εξής να πεις εσύ. Εγώ πάντα σε παρακαλώ πολύ θέλω να μου τους αφήνεις αυτή. Και εγώ θέλω να μου τους αφήνεις, να μην πεις άστους. Θα τους αφήνω όλους. Ωραία, μην ξαναπλήσεις κανένα. Πάτε ρε όλοι. Έχετε να τραβήξετε, δεν ξέρω τι θα ξανακλείσουμε. Καλησπέρα. Έλα να δούμε τώρα ποιος αντέξει ποιος. Γιατί προχθές δεν αντέξει και μόλις έπρεπε να το πεις. Άσε με εμένα. Όχι, δεν μπορώ με τον μπουμπούνα, ρε. Άσε με τώρα. Ποιο όλος ο μπουμπούνας. Έκανε μια ερώτηση αυτός. Τι, βγήκε ο άλλος, έλεγε. Ο άλλος που έκλεισα, τι έλεγε. Έλεγε. Ξαναπάρε εσύ και μίλα με τον Τάκη. Έλεγε. Θα μάθα μόνο τον Τάκη. Έλεγε. 30 βαθμούς, έλεγε. Τι είναι οι 30 βαθμοί, τι είναι οι 40 βαθμοί. Και αυτός σου λέει τι πού είναι, έρχεται ο πρόεδρος σου λέει τώρα.
Δεν ξέρει ποιον έχει πρόεδρο που τον πειράξει συνεχώς. Δεν ξέρει να τον πειράξει πάλι λίγο. Εντάξει, έλα, πάμε παρακάτω. Εμπρός. Το τηλέφωνο το καλό. Κάθε μέρα το βάζει. Τι έκανε. Τι. Έπεσε. Το πιο ωραίο τηλέφωνο. Εμπρός. Ρε τον Αντώνη το βαλκάρι. Ρε μπορεί. 30 βαθμούς και 40 βαθμούς. Ρε τι πει ματρότερε. Ρε πάει φαπά. Ρε ξέρετε τι έχετε να πάτε. Το γήπεδο το φτιάξε. Άκου τα κύριε. Το γήπεδο το φτιάξε ρε κακομύρι. Ξεπήγε στη γάμα εθνική. Ανέβηκε μετά στη βήτα. Έκανε ένα φρούτι που ήρθες. Θα σου έλεγε ότι η ομάδα σου θα είναι, θα κάνει όσο το γήπεδο, θα κάνει και παίχτες και τέτοια, ε! Ασχολείσαι με ποιο που πήγε προπονητής του Ολυμπιακού. Και έχεις πάρει εσύ τηλέφωνο πού, στις επιβίτορες της μόνης. Θα το πω για άλλη μια φορά, το έχω πει πολλές φορές. Χειρότεροι από τους Παναθηναϊκούς είναι οι αεξίδες. Φίδια κολοβά. Όχι για το μούλο που πήρε τηλέφωνο τώρα. Γενικά. Εμπρός. Οι άλλοι ξέρουμε, είναι στυπούδες από την αρχή. Οι άλλοι στο παίζουν φίλοι και είναι άστα να πάνε. Βέβαια, μπάνε πει ότι είναι όλη η κοινωνία έτσι, αυτοί ξεχωρίζουν ποιοι είναι. Εμπρός. Έλα. Μεγάκι. Έλα, φίλε. Ο Άντωνας από πριν, γιατί μου το έκλεισες. Ποιο, ο Άντωνας είσαι. Μίλα του έτσι. Ναι, Αϊκάρα, όχι Αϊκάρα. Ναι, Αϊκάρα, είσαι, ναι. Έφυγε το Άλφα έψω και μείνα τα κάρα. Λέγε, λιγά πες τι θες να πεις. Γιατί δεν θα πάτσεις. Ρε, λέγε, πες, πες. Τα δικά σου, ρε. Πες τα δικά σου, να κελάει ο κόσμος. Δεν σου απαντήσουμε, εμείς καθόλου. Κοίτα να δεις. Λες για πίτα και για θέλη. Τι λέει, δεν μίλα. Λες για βήτα και για γάμα εθνική. Ναι, για γάμα εθνική. Στο ποντίσαμε. Τι έκανες. Επιστρέψαμε και στο ποντίσαμε. Πού είναι το κύπελο. Κάτσε τα τέσσερα κολλάκια τα φάγες στο κανένα. Το κύπελο, πες μου το κύπελο που τα είναι. Τα τέσσερα, το πρωτάθλημα πού δεν ρε. Πού το πρωτάθλημα. Τις νύχες, πώς ήρθα μέσα. Το πρωτάθλημα πού είναι. Τις νύχες λέει. Θες να μιλήσεις. Όχι ρε με τα βλάκα. Έλα, είσαι μπουμπούνας ρε. Είσαι βλάκα ρε, είσαι βλάκα. Δεν πειράζει. Σου γίνει έτσι η σούφρα. Είναι έτσι ρε. Η σούφρα σου γίνει έτσι. Να καλά δεν είσαστε. Μείτε έτσι. Ναι, εντάξει. Και τι έγινε. Όχι, γιατί. Πάω μα δεν μπορεί να με τον κάθε βλάκα. Να είναι ένα αεξή ο παδό να κάτσω να μιλήσω. Με βλάκα ο παδό δεν θέλω να μιλήσω. Ξεφτιλίζεται το να βλέπει ρετάκι μου, ούτε να αφήνει και μιλήσει. Μα σε κάνει και εσένα έτσι. Εμένα να τίποτα μου κάνει, ούτε σε. Αλλά δεν ξεφτιλίζεται, άστο να το. Ρε εσείς, άκουρα. Πήγε στη Γάμα και έφαγε στο ελληνικό κράτος 380 εκατομμύρια. Έχεις πέσει κάτω όλοι οι παίχτες, πέστε κάτω τα θυμάσαι. Σε έχω φορτώσει τις εξάρες, σε έχω ρημάξει, δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Πεντάρες, τεσσάρες, τριάρες, έχεις χάσει όλα τα σκορ. Χάνεις επέτος 30 βαθμούς διαφορά, προς 4 στο Καραϊσκάκι. Τα ξεχνάς. Ό,τι σε δηλαδή. Και λες που το κύπελο. Ωραία. Πού το πρωτάθλημα, ρε φίλε, που θα αρχίσουν και να το φτιάχνεις και θα έχεις και το τζαμί έτοιμο. Πού το. Το μπλε τζαμί, πού το. Τίποτα, ρε, όσο είσαστε εσείς, όσο έχει σαν και σένα θα παίρνει ο Ολυμπιακός άλλα 20 χρόνια πρωτάθλημα. Μακάρι, έτσι, έτσι, σαν και τέσσερις βλάκες θέλω εγώ να υπάρχουν. Έτσι. Για να μην ξυπνάτε να πηγαίνετε εκεί να λέτε του Προεδρού σας, ρε, πάρε μεταγραφές, ρε, να θυμάσαι εσύ από το κυπελάκι. Να σου θυμίσω και κάτι άλλο. Και ο Παναθηναϊκός πήρε το 10 πρωτάθλημα. Πού το να τώρα. Πρωτάθλημα, όχι κύπελλο, για πρωτάθλημα. Πού το να τώρα. Να δεις που έχεις να πας, να δεις που έχεις να πας. Βλέπω καμιά ένικ πάλι να έρχεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι. Καλησπέρα λέω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μακή. Πήγαινες για να πεις μαλακία. Πάμε. Κοιτάξτε να δείτε, ακούστε να δείτε. Καταρχήν, να ξέρετε δύο πράγματα. Για να μας δικήσει εμάς από το τηλέφωνο κάποιος που θα πει την παπαριά του, δεν γίνεται. Έτσι, είναι το μέσο έτσι δυνατό που δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσει κανείς εμάς στο τηλέφωνο. Μόνο δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσει κανείς οποιαδήποτε ομάδα, οποιοδήποτε φιλάδο του Ολυμπιακού. Ξεκινάμε από εκεί. Πάμε και στα τηλεοπτικά. Εσύ σε ένα τηλέφωνο, εμείς είμαστε εδώ. Anyway, είσαι χαμένος. Πώς πας στο καζίνο, δεν υπάρχει περίπτωση στο καζίνο να τα πάρει τα λεφτά. Δεν πανάς ο καλύτερος παίκτης.
Και τι παίχτε σαν και εσά τώρα που γίνεται, τέλο πάντων. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να βγάλετε άκρη, θα μιλάτε όσο μπορείτε πατελονάτα. Σορτσάκι, σορτσάκι. Αλλά να φοράτε ένα πατελόνι, έτσι. Έστω σορτσάκι και σκισμένο. Και σαν τη γκόμενα στο Ντιούκ, αυτή που φόραγε ξαντιά, έτσι τέτοιο. Να είναι πατελόνι, να έχουμε μια επαφή, έτσι. Εκεί θα βγάλετε άκρη. Με τα κολοτρυπηδίστικα και αυτά και τα εκάρα και τα υπερθετικά. Ποια εκάρα ρε μπουμπούνα, 11 πρωταθλήματα και τέτοια. Δηλαδή τι να πούμε εμείς ρε. Τι να κάτσουμε να πούμε, 43 έχουμε ρε. Μόνο κάθε χρόνο να το παίρνεις, θα έχεις πεθάνει και δεν θα με εξετάσει. Όσο χρόνο και να είσαι. Τι εκάρα ρε δελαμπού. Πετάκε το καθένας, πάω κάρα, αεκάρα. Δηλαδή τι να πούμε εμείς που είμαστε Ολυμπιακός. Αφήστε το υπερθετικό να το χρησιμοποιούν οι ομάδες, η εξής μία που τις αξίζει. Όλα τα άλλα είσαστε λελαμπού. Ούτε μεγάλοι είσαστε. Το μεγάλο είναι του κόλλου. Είναι πιασάρικο για τους δημοσιογράφους να σας παρηγορούνε. Τι μεγάλη είναι. Και για την ιστορία. Ιστορία έχει η Γαβριέλα. Η μεγαλύτερη πουτάνα της Αθήνας. Ιστορία έχει. Τι ιστορία. Η ιστορία. Όλοι έχουν ιστορία. Αλλά λέμε να γράφεται με νίκες η ιστορία. Με τίτλους. Και τίτλους. Με μπέσα. Την και με, μπέσα. Με μια συνέπεια, έτσι. Τι ιστορία, ρε. Που έχεις φάει τη μεγαλύτερη ξεφτύλα της ιστορίας σου. Της ύπαρξής σου. Να πάει μια ομάδα στην τρίτη εθνική. Και τη σπρώξατε εσείς οι ίδιοι. Και αυτός που έχετε πρόεδρο και τον έχετε και κορώνα στο κεφάλι σας. Πάνω από τα κέρατα. Την κορώνα, έτσι. Μου λέτε ότι αυτός θα μας κάνει και μας, θα μας δείξει ρε, τον έχουμε μουλάνει στη φάπα. Τον σας έχουμε μουλάνει στη φάπα. Λαΐφι θέλεις, πάρτινα. Πάρε το Λαΐφι. Βέλιο θέλεις, πάρ' το Βέλιο. Μοντανέ, αυτός που σας έφυγε και σας παράτησε. Συνότηχα. Στη διγατρική μας. Δε λαμπού, που τολμάτε και παίρνετε και τηλέφωνα, έχετε εξαρτηριστεί ρε, έχετε κάνει την τροπή, την έχετε και κάνει περηφάνεια. Σαν τους άλλους που κοινάνε και κάνουν τις παρελάσεις. Με τα ροζ. Και δεν έχω τίποτα με κανένα, αλλά δεν είναι και τροπή και δεν είναι περηφάνεια να καμιέσαι. Μην τρελαθούμε. Δεν έχω εγώ τίποτα με κανένα, τα ίδια κάνετε κι εσείς. Το παίρνετε και λέτε είμαστε και περήφανοι. Δηλαδή εμείς τι περηφάνεια πρέπει να έχουμε που τον δίνουμε. Ασύστολα. Που μας έχετε απομυζήσει. Εσύ τα διάλα από εκεί πέρα. Μην βρει. Δεν σέβεστε ρε, την ύπαρξή σας ρε. Είστε πιο ξεφτυλισμένοι κατά την ίδια στην παρουσία. Έχετε αναγκάγει την ξεφτύλα σε περηφάνεια. Μόνοι σας. Έτσι. Έτσι είναι όλος ο κόσμος περήφανος. Εσύ το καλό από εκεί πέρα. Δεν πλήρωσε. Να πάνε στο καλό, δεν τρέχει τίποτα. Ε. Αλλά να τουλάχιστον. Τα πάμε. Όπου πάνε, να βάλουν το μυαλό του να δουλέψει. Δεν έχουνε. Πού μιλάτε, ρε. Ξέρετε που παίρνετε. Κοιτάτε που σας μιλάμε με συμπάθεια. Νομίζω θα μας ευριάσουν. Τι να ευριάσετε, ρε. Απογοητευόμαστε με την. Που ψηφίζετε, ρε. Που κάτι άτομα σαν και εσάς ψηφίζουνε. Και καταστρεφόμαστε. Και καταστρεφόμαστε. Όσον αφορά για το κύπελο που είπε εσύ, έχει 15 και έχω 28. Τι να πείτε ρε τώρα στον Ρουλίκη. Δεν λέω και τα πρωταθλήματα. Τι να πείτε, δεν υπάρχετε πουθενά. Δεν υπάρχετε ρε πουθενά, ό,τι ομάδα και να έχω. Από το 30 μέχρι σήμερα, γύρω σε 75 νίκες παραπάνω. Τα γκολ δεν τα έχω κάνει πρόσθεση. Βάλε 75 νίκες παραπάνω. Από τότε σε όλες. Κύπελο, πρωτάθλημα, έτσι, φιλικά όλα. Μέτρα. Μπες εκεί στα ίντερνετ και ψάξε και δες τα. Καλησπέρα. Έχετε μούρι και μιλάτε που δεν έπρεπε να είστε κανονικά από την τροπή σας. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Εμπρός. Στο τσιμπούκι τρέπεσαι. Στη νίκη χαίρεσαι. Εσύ πώς χαίρεσαι. Άρα σ' αρέσει το άλλο. Το μπουκιτσί. Το μπουκιτσί. Γι' αυτό είσαστε και δύο κεφάλια και εσείς και οι άλλοι από πάνω. Να μας προλαβαίνετε. Εμπρός. Καλησπέρα, Ντέ, καλησπέρα, Αγγί. Καλησπέρα, φίλε. Εντάξει, τώρα δεν άκουσα. Και εγώ έχει ζήσει, δεν θέλω όμως να συνεχίσει αυτόν τον ρυθμό που έχει πάρει τώρα. Δεν θέλω να αφήσω τίποτα. Θέλω να μιλήσουμε με εσά. Πες ό,τι θέλεις. Ναι, φίλε, κοιτά, μισό και ομάδα. Τώρα που μα έχει εδώ πέρα σπίτι, βλέπω με το ΜΑΤ στην Αγγλία. Ήθελα να σα πω μεγάλη σφαίρα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε πολύ απλά. Έχουμε εμπιστοσύνη για εκδίδε στην ομάδα μα. Θεωρούμε ότι κάτι μπορεί να διεκδικήσουν του χρόνου. Κάτι καλύτερο.
Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Ναι, σ' αφήνουμε και μιλάς, δε φίλε. Αλλή μόνο. Ναι, μπορώ να το εκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Καταρχήν, νικήσαμε πέρσι την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα δύο φορές. Μπορεί εσείς να θεωρείτε, ρε παιδί μου, ότι ειδικά την πρώτη φορά υπήρχαν ελαφρυντικά πολλά. Αλλά την δεύτερη νομίζω παίξαμε στα ίσα και κερδίσαμε. Δεν θέλω τώρα ούτε να κάτσω. Τίποτα. Έχουμε συζητήσει την Ελλάδα. Ναι, 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 σταμάτα. Τη δεύτερη φορά έγινε ο αγώνας. Δεν έχουμε και εσάς γιατί ξέρω. Κάτσε, θα μιλήσουμε. Όπα, θα μιλήσουμε. Κάτσε. Αγαπάτε την ομάδα σου, την αγαπάτε. Θα μιλήσουμε λίγο. Τη δεύτερη φορά που λες, ένα μήνα μετά έγινε ο αγώνας. Περίμενε, Τάκη, δεν σ' ακούω. Τη δεύτερη φορά ο αγώνας έγινε ένα μήνα μετά. Ρε φίλε, εντάξει, ωραία. Πες μου για την τεσσάρα, γιατί δεν μιλάτε για την τεσσάρα που ήταν στο Καραϊσκάκι, δηλαδή και φάγατε και άλλη μια φορά τέσσερα. Δηλαδή, γιατί, πώς το περνάτε, πάει αυτό που σ' ακούω και σοβαρό παιδί εσένα. Δεν σου στήκησε. Δηλαδή, κάθε γκολ δεν ήταν ένα ράπισμα. Δεν μπορούμε να το. Πώς γίνεται και που το ξεπερνάς, κάτσε ρε μεγάλε. Το γεγονός ότι είχε πάρει τώρα ένας αγγλής τώρα και να κράζεται στην Αγία είναι μεγάλο όνομα στην Ελλάδα. Πώς είναι, το μεγάλο όνομα, ρε! Πώς είναι, ρε! Τι το λέτε εσείς! Πώς δεν το λες εσείς! Τι είναι, πες μου, τι έχει κάνει και είναι μεγάλο. Η ΑΕΚ είναι η τρίτη ομάδα στην Ελλάδα. Κάτσε, μισό λεπτό, Η ΑΕΚ είναι η τρίτη ομάδα στην Ελλάδα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Τι μεγάλο όνομα. Πώς είναι μεγάλο όνομα. Τι έχεις κάνει. Επειδή έχετε αθλητική ένωση Κωνσταντινούπολεως. Κάτσε. Έτσι είναι το μεγάλο όνομα. Φίλε, και πώς το κρίνεις εσύ, δηλαδή. Πώς το κρίνεις. Άσε ρε φίλε. Το μεγαλείο. Έχετε καπροταλήματα εκεί. Κάτσε λίγο, ναι, αυτό. Πώς το κρίνεις το μεγαλείο. Ρετάκι, δεν τα πιάσουμε αυτά. Ρε εσύ, κάτσε λίγο. Να μιλήσουμε. Είδες που σου δίνουμε βήμα. Πώς το κρίνεις το μεγαλείο. Εδώ να βγάλουμε μια άκρη. Τουλάχιστον με σένα. Αν μπορούμε. Πώς το κρίνεις το μεγαλείο. Τι πες μου ποιο είναι μεγαλείο, τι έχεις να υπερηφανεύεσαι. Που έχεις δώσει το ελληνικό κράτος 360 εκατομμύρια ευρώ. Που έχεις ρίξει την ομάδα σου, δηλαδή μεγαλύτερη ξεφτύλα, όποιος μας το έκανε εμάς, δεν θα ζούσε ρε. Δεν θα ζούσε, να υπήρχε πρόεδρος να μας κάνει εμάς τέτοιο ρεζιλίκι. Να στείλει ολόκληρο Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ, το ολόκληρη ΑΕΚ που λες εσύ για τα δικά σου τα πιστεύω, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και δεν ασχολούμε και έλα μωρέ τι να πάω να δω με τα μπουρδέλα, αυτά δεν έλεγες. Και τώρα μου παρουσιάζεσαι και μου λες ότι έχεις μεγαλείο. Πού το βρήκες το μεγαλείο. Το μεγαλείο δεν το απεμπω, δεν είναι δανεικά, τα παίρνουμε, τα δίνουμε, το ξαναδίνουμε. Το μεγαλείο για να το έχεις πρέπει να έχεις μια συνέπεια. Από τότε που ιδρύθηκες μέχρι που τότε που θα, μέχρι όσο υπάρχεις. Πες μου, έχεις ποτέ αυτή τη συνέπεια. Τι συνέπεια έχεις. Στον δάγκωμα μόνο. Και στην κατάσταση. Άσε με, ρε φίλε, λοιπόν, με τα μεγαλεία. Μιλήσαμε για τα πρωταθλήματα. Μεγάλη... Είναι στην γραμμή. Όχι, δεν ξέρω. Έφυγε. Πού να πάει. Δεν μα πει για μεγαλεία. Εδώ πέρα. 11 έχει. Όταν λε μεγάλη ομάδα, λε πρώτο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός και σήμερα. Δεν πάει. Να πάρει σε μια εκπομπή το ΠΑΟΚ να κάνει το μεγαλείο. Η μεγάλη ΑΕΚ δεν το πάει μόνο στο ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ, πού είσαι στο μπάσκετ. Έχει πάρει τρεις Ευρωλίγκες ο Ολυμπιακός. Βασίλισσα λέει. Πού είσαι. Βασίλισσα. Εκείνο επί Χούντας. Βασίλισσα. Άντε το μετράω. Εκείνο το κυπελούχο επί Χούντας. Ναι. Στο βόλεϊ πού είσαι. Στο πόλο πού είσαι. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τρεις και ευρωπαϊκούς. Πώς θα λες μεγάλη ομάδα. Βασίλισσα. Και όταν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να έχεις και πολύ κόσμο. Ο Ολυμπιακός έχει 6,5 εκατομμύρια κόσμο. Εσύ πού είσαι. 800.000 είσαι. Και όχι μόνο αυτό. Να σ' ακολουθάνε. Πώς είναι μεγάλη ομάδα. Να σ' ακολουθάνε. Πες μου ποιος είπε πώς. Πώς, πες μου, τεκμηρίωσε. Πώς θα έπρεπε. Καταρχήν, εμείς λες ότι τα υποβαθμίζουμε. Πες μου εσύ αυτά που σου είπα. Στο μπάσκετ, στο βόλεϊ και στο πόλο. Πού είσαι με. Έχεις εξεφανίσει, δεν το ξέρεις. Δεν τίποτα, σου πω και τέτοια. Δεν έχεις φτιάξει πόλο αντρών. Είναι δυνατόν. Δεν τα πόλο, θα το πω. Όχι, να πάμε στο ποδόσφαιρο. Να πάμε στο. Από εκεί ξεκινάμε, επειδή έχω 43 και έχει 11. Έχει μεγάλη διαφορά. Πού είναι η τεχνική. Όχι, γιατί δεν ξεπερνάμε τη μεγάλη διαφορά. Μένουμε εκεί. Μα μείναμε, τα είπαμε αυτά. Πάμε στη συνέχεια, ρε. Πουθενά δεν είναι τα κρυφά. Είναι τεχνική, εκεί πού είναι, ρε. Πουθενά δεν είναι. Παίρνουν, δεν δαγκώνουν τα λεφτά γιατί. Έτσι, μπράβο. Μήπως αποδίδουν στην αεραστεχνική ΑΕΚ λεφτά. Που λέει η ίδια αεραστεχνική ΑΕΚ. Άσερε εμά, βρήκε να τα πει. Άμα γουστάρεις, καθόμαστε και μιλάμε για τον Δελασσοσμπού δύο ώρες. Τα ξέρουμε καλύτερα από σας ή μάλλον κάνετε ότι δεν τα ξέρετε. Φταίει ο πρόεδρος της τεχνικής ΑΕΚ και λέει και δεν μας αποδίδει τα λεφτά η ΠΑΕ, το 10% που δικαιούμαστε και όλο μας το χρωστάει. Η μάνα ΑΕΚ,
Άσε με ρε τώρα ρε. Και ναι τώρα εσύ, εμείς οι δύο υποβαθμίζουμε την ΑΕΚ. Ενώ εσείς οι ΑΕΚτζίδες τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού τα έχετε ψηλά. Όχι ρε, ό,τι έχετε κάνει. Εσείς τον Ολυμπιακό τον πάτε πάνω. Λέτε, τι ομαδάρα έχετε και στο μπάσκετ και στο πόλο και στο πόλο. Το λέτε εσείς μεταξύ σας, το λέτε. Δεν λέτε άμα τους Ολυμπιακούς παράδειγμα, δεν το λέτε. Είχαμε την ομάδα, έτσι δεν το λέτε. Ενώ εμείς το λέμε και με πράξεις. Με τίτλους. Εσείς τι να πείτε. Τι να πείτε για Ολυμπιακό εσείς. Τι. Καταρχήν είσαστε υπόλογοι στην ίδια την ομάδα σας. Αυτό το χάλι που έχετε. Είστε υπόλογοι ρε. Τι νομίζετε ότι είσαστε. Είστε περήφανοι που υποστηρίζατε την ομάδα. Την έχετε στηρίξει πουθενά. Τι κάνατε ρε. Τι κάνατε. Παραμύθι λάχανο. Και πού είναι ο κόσμος σας. Πού είναι να στηρίξετε. Εντάξει να μου πεις. Με τον Ολυμπιακό πανελιάκι. Πάτε ναι. Ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ήρθατε ρε με τρία χρόνια που είσαστε καπλωμένοι να παίξετε αλταρνική. Τα μισά εισιτήρια και τα τον Ολυμπιακό. Το κορεσμένο. Με 11.000 μέσο όρο. 11.000 μέσο όρο, 22 Ολυμπιακός. Πήρε σε μια εκπομπή του Ολυμπιακού να μιλήσει για μεγαλείο. Τι μεγαλείο να μιλήσει. Εδώ πέρα. Εδώ δεν έχουν. Εδώ μπορεί να πάρει από ευρωπαϊκή ομάδα ο πάντος και μεγαλείο δεν θα βρει γιατί του έχω κλεντήσει σχεδόν όλους. Ειδικά με στο Καραϊσκάκι. Ομάδες και ομάδες. Πάνω εκεί. Ναι. Θα βρει, πάρε στον ΠΑΟΚ να βρεις μεγαλείο. Πάρε σε μια εκπομπή στη Λάρισα που έχουν δύο πρωταθλήματα, ένα πόσο έχουν. Να βρεις μεγαλείο. Εκεί θα συγκριθείς. Εδώ τι πήρε να κάνεις. Έχω τέσσερις φορές. Είναι η αλήθεια και ας πονάτε μαζί. Σε ένα χρόνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε ένα χρόνο θα έχω τέσσερις φορές. Επί τέσσερις φορές. Μόλις κλείσω 44 και έχετε 11, είναι 4 ή 11, 44. Τι μεγαλείο, ρε! Τι μεγαλείο, Ερδελά, που τολμάτε και ξέρετε. Λέγε το κύπελο, πήρα με το κύπελο. Τολμάτε και ξέρετε. Και στο κύπελο σε πέρα 15. Πού τα λέτε, ρε! 13, 14, πώς. Πού τα λέτε. Δηλαδή αυτή η μόδα, κάτσε να δεις τι γίνεται τώρα, να σου δώσω να καταλάβεις τι γίνεται, τι επικρατεί στην Ελλάδα. Βγαίνει αυτός, βγαίνει ένας και τα βάζει με την Κολομιλά. Έτσι. Ένας τίποτα. Η Κολομιλά, ό,τι και να είναι, έχει μια ιστορία. Βγαίνει ο καθένας. Και νομίζει ότι άμα βρεις εγώ τώρα, βγαίνω εγώ τώρα, ποιος είναι η εξέχουσα. Μην πω για πολιτικούς, δεν υπάρχουν αναξιόπιστοι. Τον ελίτη. Να λέω, έλα μωρέ ο ελίτης, τώρα τι ποιητής είναι ο ελίτης. Δηλαδή γίναμε σακιόμια. Άμα ανοίξω εγώ μια κόντρα, έστω όχι ουσιαστική, για του κόλλου, για τα μάτια του κόσμου, πάνε να πει ότι γίναμε και σακιόμια, έτσι δεν είναι. Θα τα ισοπεδώσουμε όλα. Ποια Μπαρτσελόνα, μωρέ. Ποια Ρεάλ με 10 Champions League, μωρέ. Άσε, ρε. Ποια Ρεάλ. Ρε, σας έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Εγώ το καταλαβαίνω. Όχι, δεν ξέρω να σέβονται. Την ιδιότητα σας. Έχουν επενδυτεί στον εαυτό. Είναι από τις φάπες, από τα γκολ, από τις δίκες, από τα πρωταθλήματα, σε όλα τα αθλήματα. Είναι και τα γονίδια σας. Ακούστε να δείτε. Ναι, είναι και αυτό. Κάθεστε να σέβεστε. Δεν ξέρετε να σέβεστε. Γι' αυτό δεν έχετε καταφέρει και τίποτα ακόμα. Έτσι. Έχετε και μια ψιλοέπαρση μόνοι σας. Και σας είπα και οι άλλοι που κάνουν τις παρελάσεις πάνω στα άλματα και με τα ροζέ και τέτοια. Περήφανοι είναι όλοι. Για περηφάνεια μιλάω. Και εσείς περήφανος ήταν φορά για τις φούστες. Άκη, άκου για τους άλλους που είπες τώρα από το χωρί. Όχι, ήδη. Για τους άλλους που είπες. Ήρθανε κάποιοι μουσουλμάνοι, φίλοι σας, τους πήγατε στην Ακρόπολη. Άκου τώρα μια προπαγάνδα που κάνει η Παναθηναϊκή. Άκου, εσύ, Άκη, πήγανε σε όλη την Αθήνα, βάψανε όλους τους στίχους. Και ήρθαν οι μουσουλμάνοι και τους περνάγανε από εκεί. Βλέπανε αυτοί που πάω εδώ, τριφύλλοι εδώ. Τόσοι πολλοί είστε εδώ, τους λέει. Κατάλαβες πώς περνάνε την προπαγάνδα. Ναι, και κοιτάς τα εισιτήρια, 8.000. Άκουσατε τόσοι, ρε. Τέλος πάντων, τι γίνεται εδώ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άκη, Τάκη. Γεια σου, φίλε. Ο Παντελής είμαι από Καλαμάτα. Γεια σου Παντελή. Εδώ έχουμε μουλάθει με τα μεγαλεία. Μεγαλείο, ένα μεγαλείο άλλος. Ρε, τι συνεχίζεσαι τώρα και φωνάζεσαι. Δεν συνεχίζεσαι, άκου ρε φίλε. Κάποιος, καταρχήν να ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να συγχυστούμε εμείς τώρα με τον Ταϊτζή. Συγχυζόμαστε με την ύπαρξή του. Δηλαδή πώς υπάρχουν τέτοια άτομα. Άκου να σου πω, εκεί άκου. Έβλεπα την εκπομπή του Γιανακούτζου τώρα, μ' ακούς. Ναι. Και ο πρόεδρος Παναχαϊκής να μου είχε έρθει στο ΣΕΦ με τον Πρίντες την παρέα, είναι σειρά 7. Όχι, γιατί μίλαγε με τον πρόεδρο της Παναχαϊκής, ρε συνάμμα. Τι μάζε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτός είναι από το Γήθιο, από το Γήθιο είναι αυτός. Ναι, και τι θες να γίνει. Ο Ολυμπιακός έχει 6,5 εκατομμύρια φιλάθλους.
Όχι, ρε, τον είχε βάλει το έκανε πρόβλημα ο Γιαννακούτζος. Γιατί πήγε, σου λέει, και εκτός και σου λέει, να πούμε στο σεφ, του λέει, με τον πρίγκεζι, λέει, στη φιέστα του μπάσκετ. Μακάρι να πήγε και ο κάθε πρόεδρος. Τι θες να καταλήξεις, ρε, αγόρι μου, πες το, το πες αυτό. Ναι, όχι, ρε, έχουνε... Ναι, δεν ξέρω, αλλά τι σημασία έχει, ναι. Για πες. Τι σημασία έχει αυτό. Πήρα να ρωτήσεις την Παναχαϊκή. Γενικά έχουν πρόβλημα, ρε, με εμάς τους Ολυμπιακούς έχουν πρόβλημα. Δημιουργούν προβλήματα. Τι πειράζει και αυτό, ναι. Δεν ξέρουμε, ρε φίλε, τι έχει γίνει. Ούτε καν ποιος είναι πρόεδρος, ούτε αν είχε έρθει στο μπάσκετ, αλλά και να είχε έρθει. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Για την Παναχαϊκή, ρε. Μετά τον Κούγιανα, μου πήρε την Παναχαϊκή. Ναι, ρε, παιδί, ναι, το πες αυτό. Πάμε παρακάτω. Το πιθανότερο να είναι Ολυμπιακός. Τι θα κάνει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, Ακή. Πες το. Να μην είναι περήφανος, δηλαδή. Διάλεγε. Θα σας πω κάτι άλλο. Άντε, ναι. Εμείς οι Ολυμπιακοί, ξέρεις γιατί είμαστε μάγκες. Γιατί είμαστε ομάδα του λαού. Το ξέρετε αυτό. Του λαού είμαστε, βέβαια. Ξέρε, εγώ είμαι 58 χρονών, έχω ξαναπάρει. Θα σας πω δύο κουβέντες. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού παλιά, ξέρετε, η μόνη τους χαρά ποια ήταν, κάθε Κυριακή που νίκαγε ο Ολυμπιακός, το ξέρετε αυτό. Που νίκαγε ο Ολυμπιακός. Δουλεύαν όλη τη βδομάδα. Εγώ έχω διαβάσει την ιστορία του Ολυμπιακού πολύ καλά. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι, ακούμε. Δουλεύανε όλη την εβδομάδα οι παλιοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού, ναι. Και η μόνη τους χαρά, ξέρετε ποια ήταν. Ναι. Θα πάνε στο γήπεδο. Θα πάνε στο γήπεδο και ανήκει στο Ολυμπιακό. Όχι, ανήκει στο Ολυμπιακό. Δεν έχουν άλλε ομάδε. Άκου, φίλε, άκουσα για μένα είναι αντιπαλό μα. Κάτσε, γιατί σου είναι καλαμάτα, εσύ. Θα πω εγώ. Οι φίλοι του Ολυμπιακού πηγαίνουν πρώτα να δουν αυτή τη φανέλα που έχουν αγαπήσει. Και μετά να νικήσουμε. Πρώτα για την αγάπη τη φανέλα, για το σήμα και μετά για να νικήσουμε. Τα ριγέ, τα ερθρόλευκα. Την ριγέ, την ερθρόλευκα. Για να δούνε. Μπράβο, κύριε Απεμπάκη, επειδή είναι η κάμερα, δεν είναι έτσι. Για την αγάπη τη ομάδα. Με την αγάπη. Μαγιά είναι αλλού. Είναι η τοπροσύνη, είναι όλα τα έχει ο Ολυμπιακό. Μαγιά είναι να είσαι πατελονάτο, να σέβεσαι τον αντίπαλο. Έτσι. Να μην κάνει δολοδοκία με τον Ηρακλή όπω ο Παναθρέκο. Να μην κάνει το ίδιο που κάνει η Άκη με τον Χρυσοβιτσιάνο. Αυτά. Αυτέ είναι οι μάγκε. Εντάξει, παιδιά, από την Καλαμάτα, καλό βράδυ. Πάμε σε διάλειμμα. Έλα, τι γίνεται, έχουμε γραμμή. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Ναι, ο Αϊκτής από πριν είμαι. Ναι, πήρα. Γεια. Έλα, γεια. Ποιος Αϊκτής από πριν, σου λέω. Έχεις μούρι τώρα, από μετά από τόσα που άκουσες να πάρεις, να πεις πάλι τι. Αϊκτής από πριν. Αυτό δεν λέγαμε, ρε, για το πάλι. Ρε, πάρε στα γραφεία εκεί του πρόεδρου σου, ρε, και πες να πάρουμε κανένα παίκτη, φτιάξε μας στο γήπεδο, φτιάξε μας εμάς. Άσε μας. Ρε εσύ, αυτό δεν λέγαμε για το χάλι σου. Από όλα αυτά δηλαδή δεν κατάλαβες τίποτα. Ναι. Είναι άλλοι αεκτζίδες που δεν πήραν τηλέφωνο και θυχτήκανε για σένα, για λογαριασμό σου. Θυχτήκανε. Και εσύ δεν πήρες καμπάρι τίποτα. Απίστευτο για το κυπελάκι. Το πήρες, εντάξει. Εκεί θα μείνεις. Τι έγινε. Θυχτήκαν άλλοι για λογαριασμό σου. Λέει τι βλάκας είναι αυτός. Οι ίδιοι οι φίλοι, άσε μας. Πού κάνες και ένα φίλο. Πάρε κανένα φίλο. Κατάκανε και πήρατε μόνο 8.000. Πάρε ένα φίλο σου και πες είμαι εγώ που πήρα τηλέφωνο στην εκπομπή. Θα σου πει τι μαλάκας είσαι. Πάρε ένα φίλο, άσε μας εμάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Ολυμπιακός είναι παιδιά από Πάτρα. Ναι. Το όνομά σου. Στέφανος. Έλα, Στέφανε, πάμε. Είμαι εδώ με τα παιδιά μου. Πριν μίλησε ο αδερφός μου, έβρισε. Αλλά και τον κλείσατε, κατά λάθος. Όχι, κατά λάθος. Τον κλείνουμε από το στούντιο. Δεν κάνει να μην βρίζετε. Ρε. Είναι κρίμα να πηγαίνει να πάει γραμμή. Το ξέρω. Καθόμαστε συνέχεια, βλέπουμε την εκπομπή στους μάγκες. Συμπαθούμε συνέχεια. Τα χαρέ, μην μου λένεσαι, ρε φίλε. Μια χαρά είμαι. Μην μου λένεσαι. Ακούμε τα παλαβά, Στέφανε. Δεν γίνεται. Άμα ακούς τα παλαβά, θα μου λαθείς, ρε φίλε. Λες και να επιμένει άλλο. Ακούς μια παιδική φωνή, αλλά λες ένα παιδάκι είναι. Λέει, άμα ακούς αντρική φωνή, λες δεν γίνεται να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, που έχει φτάσει το θράσος στην Ελλάδα και η ξετσιποσιά. Ναι, έλα μου, ναι. Μ' ακούω. Σ' ακούω, ακούγες. Μιλάμε στο τέλος εμείς, με κούπες. Ναι, με κούπες μιλάμε. Ναι, τι είναι να πεις, τι να κάτσει να... Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι ακούμε θα βγάλουμε τα γραφές, θα φέρουμε, θα πάμε για πρωτάθλημα και στο τέλος πάντα εμείς σηκώνουμε. Με έχουν εδώ στα λεφτά να πάρουν την ΕΠΟ. Άλλο αυτό. Ισχύει. Εν τω μεταξύ εκεί έχουν. Κάτσε, ρε μου, δεν έκανε την πάρουν, δεν έκανε την πάρουν. Τι έχει. Αυτό είναι ένα παραμυθάκι. Εδώ παίχτε, ομάδα θα έχει. Είναι ένα παραμυθάκι. Εμεί ίσα
Πώς να σου πω, ότι δεν μας νοιάζει και δεν μας καίγεται καρφίρα, Στεφάνε, όπως νιώθεις και εσύ. Δηλαδή, εμείς θέλουμε τα παραμύθια που έχουν και αυτά να, που στηρίζονται πάνω ένα-ένα να πέφτουν σαν, και, σαν πύργοι στην άμμο, να καταραίουν. Έλα, Γη. Έλα, έλα, Στεφάνε. Ο αδερφός ο μικρός που έβρισα πριν. Εντάξει, δεν έβρισες και πολύ ρε, αλλά δεν κάνεις την τηλεόραση, λέμε. Ας τα πανηγαράκια και να κλαίνε τώρα, δεν είναι τίποτα. Ούτε τα μισά δεν έχουνε. Ούτε τα μισά. Ούτε τα μισά, το ένα τέταρτο έχουνε. Το ένα τέταρτο. Αυτός που μίλαγε κάθε χρόνο να παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, όσο χρόνο και να είναι, θα έχει πεθάνει μέχρι να μας στάσουνε, σίγουρα. Δηλαδή, θα, προτού μας στάσουνε, θα έχει πεθάνει. Να ζήσει ο κόσμος κάθε ένας χίλια χρόνια, έτσι, ό,τι μπουμπούνας και να είναι. Πεντάκια. Εσύ του τράγου δίπλα σου να πάει να ακουρευτεί. Τι να τους πρώτο. Εντάξει, ρε Σταφανάκο. Αυτός ήταν άλλος που είπα να κουρευτεί. Α, πει άλλη γραμμή. Ρε τι μανία με τα κουρέματα. Κοιτάξτε ρε λίγο το μπικίνι σας. Κάντε καμιά λεύκα σε εκεί πέρα να ξεχωρίζουμε. Δεν έρχεσαι πρώτα να μου τα ξυρίσεις από κάτω και να δούμε και κάτι από πάνω. Τι μανία, ρε τι μαλάκες μπορεί να είσαστε, σοβαρά. Βλέπετε, όχι, όχι κάτσε ρε Τάκη. Βλέπετε ότι υπάρχει αντίληψη του χιούμορ και πολύ μάλιστα. Αυτό σαρκαζόμαστε κιόλας, ό,τι γουστάρετε. Πώς τολμάς ρε εσύ, δηλαδή δεν γίνεται. Πώς τολμάς, δηλαδή, όχι, ας τις ομάδες απ' έξω. Σαν χιούμορ. Να πούμε. Δηλαδή λες αυτή την παπαριά. Ναι. Περιμένει να γελάσει κανείς. Ναι. Εσύ γέλασες με αυτό που είπες. Σου είπα και πριν, άρθαν, όταν θα τελειώσει η θεία σου με την αδελφή της, στα νύχια θα έρθει εκεί στο που ξέρει και θα με... Τη μανικιουρίστα. Σαν τέσσερα θα είμαστε. Λοιπόν, να πούμε στον ΑΕΚΤΖΙ ότι ο Ολυμπιακός πήρε 14 κύπελα και πρωταθλήματα. Μέσα σε μια χρονιά. 11 στα 14 πήρε ο Ολυμπιακός. 11 στα 14. Και εσύ έχεις πάει ένα κυπελάκι και θες να μου ζαλίσεις το... Έτσι. 11 στα αθλήματα, όλα τα αθλήματα που έχεις και εσύ είσαι. Δεν είναι ότι έχω εγώ μόνο και εσύ δεν έχεις και λες αμάχα και εγώ θα το έπαιρνα. Όχι, αυτό έχεις και εκεί. Μπάσκετ έχεις, πόλο, πόλο δεν έχεις. Τι να πω. Μήπως είναι από το σύνδρομο του τότε, του πνιγούμενου που έχετε πάθει. Ρε και Βόλερ, κάτι άλλο. Έχεις, να σου πω και κάτι άλλο. Έχεις. Τάκη. Το ξέρεις ότι έχουν βγάλει. 11 στα 14. Ρε τις φωσόριζε φανέλες, γιατί τις βγάλατε αυτές τις καινούργιες, έχετε σκοπό να σβήσετε πάλι τα φώτα. Ναι, δεν τις έχω δει. Απατεώνες. Έχουν βγάλει και φωσόριζε. Έχετε σκοπό πάλι να σβήσετε τα φώτα από την πολύτη τιμιότητα. Και να σας πω για κάτι άλλο. Πρέπει να ντρέπεστε, εκτός από αυτά που είπα και κάποια που είπα και εγώ, πρέπει να ντρέπεστε και για τον Μπάγκεβιτς που έχετε στην ομάδα. Δεν τον πλακώσατε στην Καλυθέα. Όχι, τον εαυτό του δεν τα κοιτάξατε. Όχι, να ντρέπονται και τον εαυτό του. Ναι. Δεν τον πλακώσατε και στην Καλυθέα. Τώρα τον έχετε και εκεί. Όχι, δεν τον πλακώσατε. Όπου φτύνετε, γλύφετε. Καταρχήν, το γουστάρι δεν το γουστάρι στον Μπάγκεβιτς. Έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ατιμία που υπάρχει που μπορεί να ξεστομίσει άνθρωπο. Έτσι. Χώρια, δεν λέω ζώο. Χώρια. Μεγαλύτερη ατιμία. Άκου τώρα να πει στον άλλον. Ότι δεν είναι καλός προπονητής, ότι είναι μυρωδιάς, ότι είναι... Ότι είναι λαλάκας, ότι είναι βλάκας, ότι είναι ηλίθιος. Ναι, ότι είναι σνόμπ, ότι ό,τι θέλεις μπορεί να του πεις. Αυτά τα έχει ο κάθε άνθρωπος και τα διαμορφώνει μέσα του. Να του πεις για πράγμα που δεν του έχει δώσει ο Θεός ή του έχει δώσει ο Θεός, είναι η μεγαλύτερη αλητεία που μπορείτε να κάνετε ever. Και να σου πω και κάτι, από αυτές τις αλητείες, γιατί υπάρχει και Θεός, δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε μπροστά. Από αυτές τις αλητείες που έχετε ξεστομίσει, ακόμα σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Και στον Μπάγκεβιτς και σε αυτά. Λοιπόν, που λέγατε για τα παιδιά και αυτά. Ναι, αυτό συνεχίζω. Είναι μεγάλη αλητεία. Ωραία. Γιατί είναι χάρισμα Θεού αυτό. Λοιπόν, συνεχίζω. Τον έχετε πάλι εκεί. Και ξέρετε τι γίνεται με αυτόν που τον βρίζατε τότε που είχε στον Ολυμπιακό. Ποιος τον είχε φέρει, ξέρετε. Αυτό που έχετε γαμάκα. Που έχετε γαμάκα, ρε, που θα μας κάνει και θα μας δείξει. Που τον έβγαλε όλος από τη φυλακή μέσα. Ξέρετε ποιο. Ναι, που θα μας κάνει και μας δείξει από το χεράκι που τον είχε πάρει. Ναι. Όπως πήρε το χεράκι την Άκη και τη φούνταρε, έτσι πήρε και τον Μπάγκεβιτς από το χεράκι και τον έφερε στο Καραϊσκάκι. Άμα θέλετε να ξέρετε. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα, Τάκη. Ολυμπιακός από Χαλκίδα, Θανάσης. Σας παίρνω τηλέφωνο να σας πω πραγματικά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εκπομπή μας. Γιατί εννοείται, ναι.
Γιατί αντιπροσωπεύεται 100% το λαό του Ολυμπιακού και ευτυχώς που υπάρχει και αυτή η εκπομπή και μαθαίνεται στον κόσμο προς τα έξω η αλήθεια. Γιατί η προπαγάνδα που έχει φάει ο Ολυμπιακός όλο το χειμώνα και όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει, παιδιά, μην κρυβόμαστε τώρα. Ναι, μόνο αυτό. Είτε από Παναθηναϊκό, είτε από Βορρά, είτε από. Εδώ δεν κρύβεται ο Υπουργός που είναι μαζί με την προπαγάνδα. Κρυφτούμε εμείς. Εδώ δεν κρύβονται οι θύτες. Να γίνει θύμα. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Οι άνθρωποι, εντάξει, παρακολούθησα και πριν. Είδα, έχουν θράσος ασύλλητο όλες τις εκπομπές δηλαδή που παρακολουθώ. Είναι αυτό που είπες εσύ, Άκη, πριν. Εμείς δηλαδή τι πρέπει να πούμε σαν Ολυμπιακοί. Τι να πούμε, ρε φίλε, πέσουμε από το παράθυρο που έλεγε κι άλλο. Εκείνεται, δηλαδή, εντάξει, άλλο. Να έρθει να σου μιλήσει, ρε φίλε, παραδείγματος χάρη, πες ήταν δεύτερος ο Παναθηναϊκός και είχαμε διαφορά 4-5 πρωταθλήματα, εκεί μιλάς. Τι να μιλήσεις. Αυτό ακριβώς. Ναι, εκεί μιλάς. Πώς να σου πω. Τώρα μείον 30 τι να πεις. Τι να πεις, ρε. Εξήγησέ μου. Μείον 30 πρωταθλήματα είσαι. 32. Ναι, μείον 32. Μείον 30 βαθμούς τερμάτισες στο πρωτάθλημα. Έχεις φάει τεσσάρα. Το ξέρεις μες στο πετσί σου. Μην πω αλλού την τεσσάρα πώς την ένιωσες. Κάνεις ότι δεν σε νοιάζει. Τι δεν σε νοιάζει, ρε. Αφού είναι μέσα, έχουν μπει βαθιά η τεσσάρα. Πώς δεν σε νοιάζει. Δεν μπορείς να κάτσεις. Άμα κάτσεις στο αλεύρι θα κάνεις ένα βουνό τόσο. Τι δεν μπορείς να δεν σε νοιάζει και μου τσαμπουνάς ό,τι θέλεις εσύ. Ό,τι όσες φορές άκου να δεις. Άλλη μια φορά σε ένα στημένο παιχνίδι με τον Ριβάλτο και τον Σέζαρ είχαμε φάει 4 γκολ. Και δείχνανε τα δαχτυλάκια ένα καλοκαίρι. Μετά το επόμενο καλοκαίρι, την επόμενη αγωνιστική, λέγανε γιατί δεν τα βάζαμε στον πάτο μας αυτά τα ρημάδια, τα δαχτυλάκια και τους τα δείχναμε στους Ολυμπιακούς. Πόσα φάγανε, λέει, πάλι. 6. Στο 65. Αυτά θα παθαίνουν. Ναι. Όσοι αυτά διάζουν στον Ολυμπιακό, αυτά θα παθαίνουν. Και δεν είναι η τελευταία, η πρώτη. Βεβαίως. Έχουν πολλές εξάρες. Και είναι πολλές οι εξάρες. Δηλαδή δεν γίνεται με μία νίκη όπως έγινε, όπως και να γίνει, έτσι, που ξέρουμε όλοι πώς έγινε. Με μία είναι νίκη, παράνοια. Είναι παράνοια αυτό το πράγμα. Ναι, είναι δεν το χωράει ο νους δηλαδή αυτό το πράγμα. Τώρα είναι τρελό που κάνει. Είναι κατάντια. Εγώ δεν εξανίσταμαι δηλαδή με το. Ότι με το θέμα. Πώς τολμάνε τέτοια άτομα που έχουν φάει τόσους ξεφτύλες και έχουν μούρι και μιλάνε. Μπορούσε να είχα γίνει Τούρκος και με ένα άλλο θέμα. Εκτός των αθλητικών. Δηλαδή να ακούγα έναν τον πιο ξεφτυλισμένο και να λέγε εγώ ή τον πιο τσιγκούνι να λέει εγώ είμαι σκορπάω. Ας πούμε, λέμε ένα παράδειγμα. Πάλι θα γινόμουν Τούρκος. Θα του πω τι σκορπάς. Άλλη εθνικότητα δεν γίνεται να γίνεις. Τούρκος πρέπει να γίνεις. Αντί να κοιτάξουν τα χάλια τα παιδιά, κοιτάνε πώ θα κάνουν κακό στον Ολυμπιακό, που τι κακό να μα κάνουν τώρα δεν μα πιάνει τίποτα για του Ολυμπιακού, έτσι. Ορίστε, γιατί βρήκαμε την Τουρκία. Τι είπε, συγγνώμη. Έλα, εκεί. Κάτι λέγαμε εδώ πέρα. Πε τι είπε στην τελευταία σου φράση, γιατί χάσαμε. Λέω ότι προσπαθούν, αντί να δουν τα χάλια τους, προσπαθούν να κάνουν κακό στον Ολυμπιακό. Τι κακό να κάνουν, στο χάλι τους κάνουν. Τι να μας κάνουν τώρα, μιλάμε, είναι γελοί άνθρωποι, έτσι. Στέφανε, Αντώνης, πώς είναι το όνομά σου. Θανάσης. Συγγνώμη, με την τρίτη. Δύο είπες, ρε. Έλα, Ετάκη, δεν το είχα γράψει, συνήθως τα γράφω. Εδώ γράφω, τώρα, εδώ, ρε. Θανάση. Φίλε, είναι ντροπή αυτό που του συμβαίνει. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, δηλαδή, αν είχα εγώ τώρα το γιο μου και έλεγε τέτοια πράγματα, ό,τι ομάδα και να ήταν. Να είχα εγώ αυτό το χάλι σαν ομάδα και να τον άκουγα να του παίρνω ένα τηλέφωνο, θα τον έβαλα 10 φορές την ημέρα. Στο λόγο μου σημαίνει. Ναι, δεν θα ξεφτύριζε μόνο εμένα, όλο το σόι. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Και τον ονό του. Τον ονό. Όχι. Ρε φίλε, δεν είναι κάποια πράγματα. Ένα και να κάνουν δύο τώρα. Πάνε να μας αλλάξουν, ας πούμε. Το είναι μας. Ναι. Επειδή έχουν αλλάξει το είναι τους αυτοί και έχει πέσει χαλάρωση σφιχτήρος. Από παλιά υπάρχει το. Λόγια τώρα. Από πολύ παλιά. Βγαίνει ο άλλος, ναι, τώρα δεν είναι να πεις, λες τώρα και ένα φίλα, δεν είναι τυχαίο. Βγαίνει ο Ατματζίδης. Ο Ατματζίδης, ρε. Βγήκε και έκανε δήλωση για τον Ολυμπιακό, ο Ατματζίδης. Ακόμα στο ρολόι. Ναι, πού είναι ακόμα στο ρολόι, δηλαδή λένε. Πώς να σου πω, υπάρχει ο Γεωργέας. Που εγώ, αν ήμουν ποδοσφαιριστής και είχα τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια, μετά από αυτό που μου είχε κάνει ο Τζόρτζεβις, που μου είχε κάνει τα ραντέλα σε ένα και μόνο παιχνίδι, όχι δεν αναφέρομαι στα άλλα, σε ένα και μόνο θα κακόψει την μπάλα. Ο
Τζόλια του είχε τιμωρήσει πολύ. Ναι, και δηλώνεται ποδοσφαιριστέ. Δηλώνεις ρε Ατματζίδη ποδοσφαιριστής. Τι ποδοσφαιριστής, καταμετρητής είσαι. Τι ποδοσφαιριστής ρε, και τολμάτε και μιλάτε για τον Ολυμπιακό. Μπράβο, ναι, έτσι είναι. Ναι, φίλε τώρα, μην τρελαθούμε. Δηλαδή δεν ασεβαστώ εγώ την Μπαρτσελόνα, δεν ασεβαστώ την Ρεάλ, δεν ασεβαστώ την Γιουβέντους, την Μπάγκερ. Τι θα λέω, έλα μόνο με τον Μπουρδέλο την Μπάγκερ, τον Μπουρδέλο την Μπαρτσελόνα, έτσι. Κάτσε να δεις μόλις παίξω, άμα λέω έτσι, μόλις πάω να παίξω με αυτά τα μπουρδέλα, δούμε ποιος είναι το μπουρδέλο. Άσε με ρε φίλε τώρα, με τους ψεύτες και τους... Άσε με. Εντάξει φιλαράκο, καλά. Άσε καλά, χαιρετίσματα και στην Καλκίδα, μακάρι να έρθουμε να βγούμε κανένα ούζο. Στην Πάτρα είναι ο φίλος. Πάτρα. Και στην Πάτρα έχει ούζο. Λοιπόν, έχουν καπηλευτεί το σήμα της εκκλησίας εκεί. Του Βυζαντίου. Του Βυζαντίου. Πώς το πήραν, δεν καταλάβα. Εντάξει, ποτέ δεν την αποκλείω. Υπέρα κλουμπ. Του εσκίσε κύριε, έγινε ΑΕΚ εδώ. Ναι. Έτσι, πόσα τα μέτραμε κι αυτά. Πέρα κλουμπ λεγόσαστε. Και να σου πω και κάτι άλλο, ρε Μαγκές. Και δεν καθόσασταν εκεί πέρα που ήσασταν. Εμείς εδώ Ολυμπιακός. Είναι γέννημα θρέμα Ολυμπιακός. Δεν κουβαληθήκαμε από πουθενά. Έχω. Δεν το λέω προς Θεού, μη θίξει, μη το πάτε αλλού και τέτοια. Αλλά μια που ήσασταν πολύ Μαγκές και δεν καθορίζατε και τους Τούρκους. Τι θα εδώ να κάνετε τους Μαγκές που σας φιλοξενήσαμε και καλώς κάναμε. Γιατί μιλάμε για ελληνισμό. Μην τα μπερδεύουμε. Έχουν βγει το άλλο. Και ότι εμείς έχουμε έρθει ξεριζωμένοι γενιά, όπως το λένε. Ναι. Αεξίδες. Ο Ολυμπιακός δεν είναι, δηλαδή από εκεί δεν ήταν. Ναι, γιατί άλλοι πρόσφυγες τι ήταν. Δηλαδή μόνο. Το Πανιόνιο τσακώνονται. Ποιος και... είναι πιο πολύ πρόσφυγας. Τι να πω. Τα έχετε ξεφτυλίσει όλα. Έτσι είστε μόνο μικρή. Αφού δεν παίρνουν πρωταθλήματα και ήταν να πάρουν τίτλους. Το μεγάλη ομάδα που είπε είναι η μεγάλη λέξη. Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως. Όπως και ο ΠΑΟΚ, πώς λέγεται το ΠΑΟΚ, κάπως... Πάθ Θεσσαλονίκιο... Πάθ Θεσσαλονίκιο... Νίκιος, Αθλητική Ένωση... Ναι. Αθλητικός Όμιλος... Άλλοι γεύτη από εκεί πάνω, καλά τους λένε οι Αριανοί. Άλλη ιστορία εκεί πέρα... Οι Αριανοί, έτσι σας λένε. Ρε εσύ, τώρα, τι ιστορία, αυτά, συμμορφωθείτε λίγο. Την άλλη φορά που θα πάρετε τηλέφωνο, όχι μόνο εδώ. Και με τα διπλάσια πρωταθλήματα, καλά δεν έχει άλλη ομάδα, αλλά λέμε. Εμπρός. Ναι, εγώ παιδιά μιλάω. Ναι, εσείς. Γεια σας φίλε μου. Πάνω καλημέρα πρέπει να πούμε. Να πω το όνομά μου και το επίθετό μου για να μην νομίζω ότι είμαι κανένα... Ναι, καλημέρα λένε όλα ξημερώσει φίλε. Άστο μου, αφού είναι βράδυ ακόμα με αυτά τα καινούργια τώρα λέει... Άλλο, πήγε και το 11 καλημέρα. Ναι, το 11 πάρε φίλε. Κάτσε ρε, πως τα ξέραμε ρε. Όπτα, έτσι το λέει. Το 11 το μεσημέρι σου λέω άλλος καλησπέρα. Όταν μου λες καλημέρα και είναι 12 και 10, πού την είδες τη μέρα και πού την είδες καλή. Μη φωνάζουμε, δεν ακούω και καλά. Άστα να τα μοντέρνα, μωρέ, καλημέρα από τις 12 η ώρα. Όπως τα ξέραμε. Και στις 6 το πρωί λες, καλησπέρα, τι να πεις. Και καλά μοντέρνα, τώρα 12 και καλημέρα. Τι καλημέρα, ρε. Τίποτα, τα χαράζει, λέμε καλημέρα. Αστέρια και ουρανός, καλημέρα. Εντάξει, δεν λέω για αυτό να λέω, γενικός. Γενικός δεν λέω. Κάτσε βρε μου, συνεχίζεστε εδώ πέρα, περιμένετε. Έλα βρε αγόρι μου. Έλα πάμε. Α, καλά. Πάμε. Ωραίες. Πιάσαμε. Έλα, ωραίες. Εγώ είπα να πω και το όνομά μου να μιλήσουμε φιλικά. Εγώ το μικρό, το όνειρό μου δεν ξέρεις ποιο είναι. Ποιο. Κοίταξε, όχι καλά, περίμενε. Είμαι εξής. Εγώ αυτό που θέλω όταν παίζει ο Ολυμπιακός με μια ξένη ομάδα να έρθω με τη φανέλα της ΑΕΚ και να πω μέσα στους Ολυμπιακούς. Θα περάσει γιατί, καλά. Γιατί είμαι φύλακλος. Άστο ρε φύλακλος. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Κάτσε μωρέ να σου πω δύο κουβέντες. Και δεν παίζει καλά η ειδική μου ομάδα. Και παίζει ο Ολυμπιακός. Λέω στον Ολυμπιακό. Κάτσε να σου πω δύο κουβέντες. Κάτσε να σου πω. Έχεις δει πολλούς οπαδούς Μπαρτσελόνα Ρεάλ αγκαλιά. Στην ίδια εξέδρα. Πού ναι. Το έχεις δει πολύ. Το έχεις δει αυτό. Μίλα ρε. Έφυγες. Όχι, δεν έφυγα. Απλώς τίγε έχω καθυστέρηση εδώ πέρα γι' αυτό. Χαμηλώς την τηλεόρασή σου. Το έχεις δει αυτό. Έχεις δει Juventus, Milan, αγκαλιά, Liverpool, Manchester United, αγκαλιά. Τι είναι αυτά τα καινούρια που μου λέτε. Όλο μου το σόι, όλο μου το σόι είναι Ολυμπιακή. Ναι, και εσύ, είμαι από την Αθήνα. Μόνος εξής είμαι εγώ. Ναι, αλλά αυτό, έχω να πάω στο γήπεδο 20 χρόνια. Ναι, αυτό άλλο. Και ποτέ θα μην πας έτσι που είσαι. Άκου, άλλο. Άστα, ρε, χάλια τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να εντάξει, δεν πήγα γιατί. Όπως σας είπα, παιδιά, είμαι φίλαθλος εγώ. Ναι. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός με μια ξένη ομάδα, ναι, υποστηρίζω τον Ολυμπιακό.
Μπράβο. Ρε φίλε, πολύ. Έξι μοντέρνες ιδέες. 12 και 5 καλημέρα. Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, Μπαρσέικ, ξέρω εγώ, Λίβερπουλ. Θες να έρθει στη θύρα 7 με τη φορά τη ΣΑΕΚ. Πολύ μπροστά είσαι, ρε φίλε. Είσαι πολύ μπροστά, ρε φίλε. Πρέπει να είσαι γιανόμαλος. Ψυχανόμαλος. Άντε γεια! Άστε μας, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, ρε πρωί, πρωιράκι μου. Βραδιάτικα και εδώ και εγώ με πέρδεψε και εμένα. Με τον κάθε τρελό. 12 και 10 καλημέρα. Απ' έξω Ολυμπιακός Λίβερπουλ, να πω και εγώ τη φάνη τη ΣΑΕ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ρε καλό, όλο το σόι είναι Ολυμπιακή, ρε. Μαγκιά είναι, μπράβο. Ναι. Ρε, εσύ πώς ξέφυγες έτσι, ρε. Από αντίδε. Πώς ξέφυγες. Το μεσημέρι, τρεις ώρες, τι να πούμε, ρε φίλε. Καληνύχτα. Καταραμένο σύρουπο. Λοιπόν. Τίποτα, τι θα, πώς θα αποφωνήσουμε, τι θα πούμε, γιατί είμαι σε δίλημα. Να πούμε δύο πράγματα σωστά. Καλημέρα ή καλημέρα. Μάκες, καλημέρα, μόλις συγχαράζει, θα λέτε καλημέρα. Εύκολο είναι. 12 και 10 με τα αστέρια και με το, με το μπασένιο δεν πάει λες καλημέρα. Δεν θα λέτε σε δωμάτιο, κλειστό, να έχει παράθυρα ή θα ανοίγετε το μπατζούρι, βλέπουμε φως, καλημέρα. Έχει σκοτάδι απ' έξω, καληνύχτα. Τώρα τι λέμε, σκοτάδι. Ναι. Καληνύχτα. Άντε και καλό ξημέρωμα. Έτσι. Ναι. Πώς θα γίνει, δηλαδή. και μετά το δεύτερο που είπες, βρες άλλες ομάδες στην Ευρώπη που είναι πιο μπροστά από εμάς, ας πούμε, που λένε. Που δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σε οπαδούς, Manchester, Liverpool, ξέρω εγώ, Juventus, Milan, αυτά. Έχεις δει πολλά τέτοια εσύ που θες να το κάνουμε εδώ εμείς. Δεν έχει ρε παιδιά τέτοια. Ο ένας θέλει, όχι να, δεν είπαμε να θέλει το κακό. Θέλει το κακό το ποδοσφαιρικό του αντιπάλου του. Και από τη στιγμή που συμμετέχουν στο ίδιο πρωτάθλημα. Δηλαδή η απώλεια δικιά σου είναι όφελος δικό μου. Εδώ και σε ένα άλλο. Θα σου πω και ένα άλλο. Δεν είπαμε να σου πω κάτι. Το 40 που πολεμάγανε οι δικοί μας, άκουγα να σου πω κάτι. Πάντα υπήρχαν όλοι μαζί η Ελλάδα, πολεμάγαμε τους Ιταλούς, τους Γερμανούς. Μπράβο. Υπήρχαν όμως και 30-50 μπαστάρδοι που πήγανε με τους Γερμανούς ή τους Ιταλούς. Παίρνουμε και τα διαρκέ. Τίποτα, αύριο είναι η τελευταία μέρα των ανανεώσεων. Ξέρουν πολύ καλά ότι πρέπει να σπεύσουν. Όποιος πρέπει να τα έχει κανονισμένα, τα έχει και έχουν πληρωθεί κιόλας ο κόσμος τώρα. Τίποτα, παιδιά, θα τα πούμε και την Παρασκευή. 9.000 έχουμε φτάσει. 9.000, αύριο θα έχει πάει κατά τις 11. Την Πέμπτη πλέον είναι τα υπόλοιπα. Έτσι. Έχουν δικαίωμα ο κάθε ένας πιλάτος του Ολυμπιακού να πάει να διαλέξει τη θέση του που θα παρακολουθεί όλο το. Που θα παρακολουθεί πόσα παιχνίδια, δηλαδή. Γύρω στα 30. Γύρω στα 30 λοιπόν, παιχνίδια, εκεί στο Καραϊσκάκι, την Ερυθρόλευκη. Να πούμε καλό μεσημέρι, επειδή φεύγουμε. Ή καλή νύχτα. Και για μένα, καλό φθινόπωρο. Πιο καλό καλοκαίρι τώρα, γεια.